Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε ακόμα καλύτερα τις περίπου 1,5 με 2 ώρες που θα είμαστε σήμερα μαζί. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μάθημα, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια απορία από το προηγούμενο μάθημα και αναλόγως θα προχωρήσουμε. Είναι κανείς που θέλει να ρωτήσει κάτι από το προηγούμενο μάθημα, από τα προηγούμενα? Πάνω κάτω να σας πω ότι και σήμερα θα μείνουμε λίγο πολύ στο ίδιο πλαίσιο. Δεν θα φύγουμε πολύ μακριά από αυτά που έχουμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Εντάξει. Αλλά αν είναι κάτι που θέλει να ρωτήσει κανείς, θα το πει τώρα. Όχι, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να σας πω λίγο τώρα πώς θα κάνουμε το σημερινό μάθημα. Στο σημερινό μάθημα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε καταρχήν ένα μικρό 5-10 λεπτό διάλειμμα τώρα στην αρχή σχετικά με τη βιβλιογραφική αναζήτηση δεδομένων στο διαδίκτυο. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα για τους μαθηματικούς τύπους και υπολογισμούς στα υπολογιστικά φύλλα. Στη συνέχεια, θα γυρίσουμε πάλι λίγο στα διαγράμματα και θα δούμε σήμερα ένα καινούριο τύπο διαγραμμάτων, το διάγραμμα διασποράς, και θα δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επίσης για να κάνουμε απεικονίσεις μαθηματικών συναρτήσεων. Γραφήματα μαθηματικών συναρτήσεων δηλαδή, εντάξει. Τώρα, στο διάλειμμα για τη βιβλιογραφική αναζήτηση που σας λέω, θα σας πω λίγο το εξής. Γενικά, εάν πρέπει να αναζητήσουμε κάποια πληροφορία η οποία έχει κάποια επιστημονική εγκυρότητα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σταματήσουμε να ρωτάμε στο δρόμο και να πάμε στη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες σήμερα οργανώνονται με έναν ηλεκτρονικό τρόπο και παρέχουν πολύ πιο καλά και εξελιγμένα εργαλεία αναζήτησης αυτού του τύπου της πληροφορίας σε σχέση με την απλή κοινή αναζήτηση. Κατανοητό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος θέλει να αναζητήσει επιστημονικού τύπου πληροφορίες σχετικά με έναν όρο που λέγεται Greek Crisis. Τα πολύ γνωστά μας τον τελευταίο καιρό, εντάξει. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Αν το αναζητήσετε στο γνωστό σας google.com ή στο yahoo.com ή κάπου αλλού, θα πάρετε μία σειρά από συνδέσμους που οι οποίοι θα σας παραπέμψουν σε άλλες ιστοσελίδες. Έτσι δεν είναι? Η γνωστή κλασική αναζήτηση. Προσέξτε να δείτε τώρα κάτι. Θα σας πω λίγο το εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι τα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης εξαρτώνται από τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την εταιρεία που λέγεται Google. Εντάξει. Για παράδειγμα, προσέξτε να λέτε, βλέπετε εδώ πέρα πάνω που γράφει GR. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία αυτή καταλαβαίνει ότι έχουμε πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης από μια τοποθεσία που είναι στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Θέλετε να πάμε κάπου αλλού? Αν για παράδειγμα πάτε στην Ιταλία, εντάξει, πάτε στην Ιταλία. Ξέρετε, κάθε χώρα, σχεδόν κάθε χώρα στον πλανήτη έχει ένα δικό της εξυπηρετητή στην Google, εντάξει, και βάλετε το ίδιο πράγμα, θα βρείτε διαφορετικά αποτελέσματα, κατά πάσα πιθανότητα, εντάξει. Το πρώτο εδώ βλέπετε που είναι ίδιο, και στην Ιταλία και στην Ελλάδα κτλ. Θα σας το δείξω λίγο παρακάτω τι είναι, εντάξει. Ή τα άρθρα στη Wikipedia που ξέρετε γενικά βγαίνουν προς τα πάνω και ούτω καθεξής. Αλλά ανάλογα με το τι βάζετε εδώ, ανάλογα με το πού είστε, εντάξει, και ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στον υπολογιστή σας, οι οποίες πολλές από τις οποίες ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα και ένας απλός χρήστης δεν τις καταλαβαίνει, θα πάρετε λίγο διαφορετικά αποτελέσματα. Με αυτό το στόχο, κυρίες και κύριοι, να είστε λίγο επιφυλακτικοί. Για παράδειγμα, το GreekCrisis.net είναι το γνωστό μας blog του κυρίου Αριστίδη Χατζίνος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μπορείτε να μην το διαβάσετε. Είναι όμως τύπου blog, εντάξει. Ο διαχειριστής του είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Αριστίδης ο Χατζής, και μάλιστα πιθανό και από τους καλύτερους που έχει. Αλλά από εκεί και μετά, αυτό εδώ παραμένει ένα blog. Δεν δημοσιεύει δηλαδή επιστημονικές εργασίες. Τελείως διαφορετικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, θα πάρετε αν χρησιμοποιήσετε. Συγγνώμη. Είμαστε εδώ. Αν χρησιμοποιήσετε μία μηχανή αναζήτηση που λέγεται Google Scholar. Η Google Scholar είναι και αυτή, ας πούμε, υποσύνολο της εταιρείας Google, εντάξει. Αλλά ψάχνει σε διαφορετικές πηγές. Αν εδώ δώσετε τον ίδιο όρο αναζήτησης, θα πάρετε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με το google.com. Δεν έχει με λίγα λόγια καμία σχέση. Η τεράστια διαφορά είναι ότι το Scholar του Google ψάχνει τώρα πια όχι σε γενικού τύπου ιστοσελίδες, blogs και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά σε επιστημονικά περιοδικά,
επιστημονικές βιβλιοθήκες, βιβλία διαφόρων εκδοτικών οίκων κτλ. Κτλ. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο το πρώτο. Το βλέπετε που λέει The Europeanization of Greece. Εντάξει, αν θα δείτε εδώ. Αν ανοίξουμε λίγο αυτό εδώ πέρα το σύνδεσμο, ο οποίος είναι ένα αρχείο μορφής PDF και θα ανοίξει ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε στον υπολογιστή σας με διάφορα προγράμματα. Αυτό εδώ πια είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Του κυρίου Κώστα Λάβδα, λέκτορα της πολιτικών επιστημών κάπου στο Μπρίσολ της Αγγλίας, είναι κάπου στην Αγγλία. Εντάξει, βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι σε σχέση με το προηγούμενο. Είναι στην ουσία περιεχόμενο ενός βιβλίου. Απ' την άλλη μεριά, αν θα πάτε λίγο παρακάτω εδώ, πιθανά να βρείτε εργασίες οι οποίες σας δίνετε τη δυνατότητα να τις λάβετε εξ ολοκλήρου μέσω αρχείων συνήθως PDF. Εντάξει, από εκεί και μετά μπορεί και όχι. Μεγάλη διαφορά, κυρίες και κύριοι, έχει ότι τώρα πια μεγάλη προτεραιότητα έχουν, σας λέω, βιβλία, εντάξει, ή ακόμα και επιστημονικές εργασίες. Για παράδειγμα, δείτε τούτη εδώ. Έχει ανοίξει τώρα μία ανακοίνωση, ένα άρθρο που έχει γράψει η κυρία Μαργαρίτα Κατσίμη και ο Θωμάς ο Μούτος, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το περιοδικό, στο European Journal of Political Economy, εντάξει, καμία σχέση με ένα απλό blog, μια απλή ιστοσελίδα κτλ. Τώρα, μπορεί κανείς να αποδεχθεί, να πιστέψει, να μην πιστέψει κτλ. Κτλ. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Η διαφορά όμως είναι ότι αυτό εδώ το άρθρο δεν είναι πια μία απλή γνώμη που γράφει κανείς ένα blog, εντάξει, αλλά έχει μία μεθοδολογία μέσα του. Εντάξει, προέρχεται, δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο ότι αυτός που το λέει είναι καθηγητής πανεπιστημίου, άρα είναι πιο μεγάλο το κύρος αυτών που λέει. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το πρόσωπο, έχει να κάνει με τη μεθοδολογία που ακολούθησε. Αν λοιπόν εδώ ρίξετε μια ματιά στο άρθρο αυτό εδώ, αυτό που κάνει την τεράστια διαφορά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι ότι πρώτον χρησιμοποιεί τι πράγμα. Δεδομένα, διαγράμματα κτλ. Κτλ. Επίσης, θα πάμε λίγο παρακάτω να δείτε λίγο κάτι άλλο. Εδώ, μισό λεπτάκι, θα το βρούμε. Έχει από κάτω τι πράγμα. Αναφορές. Προσέξτε να δείτε λίγο κάτι, κυρίες και κύριοι. Μία τεράστια διαφορά που έχουν οι επιστημονικές εργασίες σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες είναι αυτές εδώ οι παραπομπές στο τέλος. Με λίγα λόγια, αντί να λέμε ότι ξέρετε, άκουσα αυτό ή κάποιος μου είπε αυτό κτλ. Κτλ. Θα πρέπει να δώσουμε με ακρίβεια πού λέει κάποιος τι. Οι παραπομπές αυτές συνήθως, 99% για να σου πω την αλήθεια, αν όχι 100%, είναι επίσης άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Με λίγα λόγια, αν θα πάμε πάλι εδώ στην αρχή του άρθρου και διαβάσουμε λίγο από την αρχή του τι λέει, εντάξει, the metastasis of the Greek crisis κτλ. 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 Εντάξει, αρχίζουν και εδώ βλέπετε που έχει, εδώ πια πέφτει το μάτι μου σε αυτό το 2, είναι μια υποσημείωση, εντάξει. Αρχίζει όμως, κυρίες και κύριοι, μέσα από το κείμενο να έχει τι πράγμα. Αυτές αναφορές. Για παράδειγμα, εδώ αυτή η παράγραφος τελειώνει με μια φράση που λέει interconnections among the national banking system in Europe. Εντάξει, είναι μια φράση. Τώρα, η Μαργαρίτα και ο κύριος, η Μαργαρίτα η Κατσίμη και ο Θωμάς ο Μούτος δίνουν μια παραπομπή εδώ. Ο τρόπος που δίνουμε αυτές τις παραπομπές, εντάξει, μπορεί να διαφέρει. Για παράδειγμα, να είναι νούμερα, να είναι λέξη, να είναι το όνομα του συγγραφέα κτλ. Είναι όμως αυτή εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα που γράφει BIS 2010. Quarterly Review, Bank of International Statements κτλ. Κτλ. Πρέπει να πάω κάπου να το δω. Αυτό, κυρίες και κύριοι, σας το λέω ότι καθώς τώρα, καθώς έχετε ξεκινήσει την πανεπιστημιακή σας καριέρα και θα χρειαστεί για διάφορα μαθήματα να γράψετε διάφορες εργασίες, προσπαθήστε αυτά που γράφετε, πρώτον, να είναι τεκμηριωμένα από κάπου, εντάξει. Δηλαδή, είτε θα πρέπει να δώσετε κάποια παραπομπή από πού τα πήρατε, από ποια εργασία, από ποια μελέτη κτλ. Κτλ. Είτε θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής σας μελέτης, εντάξει. Να πείτε για παράδειγμα, ναι, το διάγραμμα το έκανα εγώ, αλλά πρέπει να πείτε από πού πήρατε τι πράγμα. Τα δεδομένα σας, εντάξει. Με λίγα λόγια, προσπαθήστε να είστε ακριβείς, να ακολουθείτε αυτό που στο πρώτο μάθημα είχαμε πει σαν κανόνες γεωμετρίας και να μην ψάχνουμε δεξιά και αριστερά και να λέμε μέσα στην εργασία ό,τι να είναι, εντάξει. Εφημερίδες, περιοδικά και την κουβέντα στο καφενείο ή στην καφετέρια. Κατανοητό. Τώρα, από την άλλη περιά, να σας πω λίγο το εξής. Μεγάλο μέρος για να πάρουμε ιδέα
του κύρους αυτών των λεγόμενων που υποστηρίζει κάποια εργασία προέρχεται από, για παράδειγμα, τους συγγραφείς. Ποιος είναι ο συγγραφής και τι κάνει, εντάξει. Τώρα, τυχαίνει να γνωρίζω τον κύριο Μούτο, όχι προσωπικά, αλλά μέσω του επιστημονικού του έργου, και ξέρω ότι ο άνθρωπος, τύπος το λένε, είναι σοβαρός και πολύ έτσι, προσεγμένος Έλληνας επιστήμονας και πιθανότατα αυτά που λέει, εντάξει, αν όχι σίγουρα, είναι σωστά. Αλλά, προσέξτε λίγο, άλλο πράγμα που έρχεται στο μυαλό, θα πρέπει να έρχεται στο μυαλό σας, είναι αυτή εδώ η διεύθυνσή του, εντάξει. Πού ζει και εργάζεται αυτός ο κύριος Μούτος, εντάξει. Έχει το καφενείο και έχει τη δέλτα της γειτονιάς μας, εντάξει. Είναι, ξέρω εγώ, ο καθηγητής μας στο γυμνάσιο, ή είναι όπως εδώ, είναι καθηγητής στην ΑΣΟΕ της Αθήνας. Τι είναι, πού είναι κτλ. Εντάξει. Μετά, ποιοι είναι οι συνεργάτες του, με τους οποίους βασίστηκε για να κάνει αυτή την εργασία. Στη συνέχεια, πού δημοσίευσε αυτή την εργασία, εντάξει. Στο προσωπικό του blog, το έγραψε, ξέρω εγώ, στο λογαριασμό του στο Facebook και στο Twitter, ή το έστειλε εδώ. Αυτό το European Journal of Political Economy είναι ένα περιοδικό. Το περιοδικό αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει μια εκδοτική ομάδα. Ποιος είναι ο εκδότης του, το ξέρουμε. Είναι κάποιος, τέλος πάντων, αναγνωρισμένος επιστήμονας για το έργο του. Ή είναι κάποιος, δεν ξέρω κι εγώ, κάποιος απλά που έχει λεφτά και βγάζει ένα περιοδικό, εντάξει. Έπειτα, οι εργασίες που πηγαίνουν σε αυτά τα άρθρα, ξέρετε, περνάνε από μια διαδικασία κρίσης. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Η κρίση δεν αφορά κυρίως στο συμπέρασμα της εργασίας. Αφορά όμως τη μεθοδολογία του, εντάξει. Και η μεθοδολογία μιας επιστημονικής εργασίας οφείλει να είναι επιστημονική και αυτή. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μια οποιαδήποτε μεθοδολογία και να δημοσιεύεις το οτιδήποτε. Κατανοητό. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι γενικά για τέτοια πράγματα, για εργασίες που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, σταδιακά θα πρέπει να φύγετε στις αναζητήσεις που έχετε από ένα απλό σχολικό βιβλίο, μια απλή σχολική εγκυκλοπαίδεια ή ψιθύρους που ακούτε δεξιά και αριστερά και οι πηγές σας να προέρχονται από τέτοια πράγματα, από τέτοια άρθρα. Είναι απολύτως κατανοητό και παραδεκτό ότι θα ξεκινήσετε σιγά σιγά από αυτό που γνωρίζετε να κάνετε, από βιβλία δηλαδή, και σταδιακά θα πάτε στις πρωτότυπες εργασίες. Αποτελέσματα των εργασιών που δημοσιεύονται, για παράδειγμα, σήμερα, θα μπουν στα βιβλία, ξέρω εγώ, οικονομικών του πρώτου ή του δευτέρου έτους που θα κάνετε, μετά από 20 και 30 χρόνια, εντάξει. Όπως αυτά που κάνετε τώρα, θα κάνετε τώρα στις σχολείες σας, για παράδειγμα στο μάθημα εισαγωγής στα οικονομικά, η έρευνα για να παραχθεί αυτή η γνώση έχει γίνει 100 χρόνια πριν και 50 χρόνια και 30 χρόνια πριν. Δεν είναι χθεσινή, εντάξει. Υπάρχει δηλαδή μια χρονική περίοδος που αυτό το πράγμα πρέπει να μπει στην εκπαίδευση. Σταδιακά όμως σας το λέω ότι θα πρέπει από το σημείο που έχουμε αναφορά στο γνωστό μας, στο φίλο μας, στον παππού μας, στη γιαγιά μας και στο διπλανό μας, να πάμε κάπου αλλού. Επίσης, ο τρόπος που φτιάχνουμε αυτή την εργασία θα πρέπει να είναι διαφορετικός, εντάξει. Πρέπει να είναι πιο επιστημονικός. Θα συζητήσουμε αργότερα για το τι είναι αυτή η επιστημονική μεθοδολογία, συγγνώμη, τουλάχιστον στα πλαίσια του δικού μας μαθήματος. Και από εκεί και μετά θα συμπληρώσετε και άλλες γνώσεις και άλλες δεξιότητες και μετά άλλα μαθήματα. Μία δυνατότητα που σας δίνει, κυρίες και κύριοι, το Google Scholar και η πιο απλή, είναι να κατατάξετε αυτές τις δημοσιεύσεις χρονολογικά, εντάξει. Για παράδειγμα, να δείτε μόνο τις πολύ πρόσφατες, αυτές που έχουν δημοσιευθεί από το 2013, για παράδειγμα, και μετά. Πολλοί από τους συγγραφείς που θα δείτε γύρω από αυτό το θέμα, έτσι, μιας και το επιλέξαμε, είναι Έλληνες βέβαια, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς, εντάξει. Και αν θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και συνήθως οι ξένοι εδώ επίσης μας προλαβαίνουν, εντάξει, όσον αφορά τόσο την ταχύτητα με την οποία αναλύουν ένα φαινόμενο, όπως ήταν η ελληνική κρίση, όπως επίσης και πολλές φορές και ως προς την ποιότητα. Το Google Scholar δεν είναι το μόνο, απλά να ξέρετε ότι όπως ελεύθερη είναι και δωρεάν η πρόσβαση στο Google, έτσι είναι και αυτή. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, ας πάμε λίγο σε μία άλλη από εδώ, όπως είναι η βιβλιοθήκη αυτή εδώ, τον SS σημαίνει Social Sciences. Συγγνώμη λίγο ένα λεπτάκι. Λοιπόν, προσέξτε λέω τώρα κάτι. Το Social Science Research Network είναι στην ουσία ένας οργανισμός ο οποίος τροφοδοτείται από εθελοντική δουλειά, όπου διάφοροι συγγραφείς, πριν φτάσει μια εργασία του συνήθως να δημοσιευτεί, μπορούν να τοποθετήσουν ένα άρθρο εδώ πέρα. Κοιτάξτε λίγο αν θα ξαναβάλετε και εδώ τον ίδιο όρο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρετε το ίδιο αποτέλεσμα, εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε ποιο είναι νούμερο ένα εδώ.
Η κατάταξη που θα πάρετε σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, συνήθως μπορείτε να την αλλάξετε από εδώ πέρα, αλλά αυτή που μας ενδιαφέρει, ξέρετε, πιο πολύ, είναι αυτή που έχει πάρει τις περισσότερες αναφορές. Για παράδειγμα, η εργασία του εδώ από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου έχει πάρει 542 downloads, δηλαδή, πώς το λένε, λήψεις, εντάξει. Υπάρχουν διάφορες άλλοι τρόποι να κατατάξετε τέτοιες εργασίες. Δεν σας φαίνεται που ένας Γερμανός είναι ο πιο διάσημος στην συγγραφή εργασιών γύρω από την ελληνική κρίση. Ορίστε. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει, βλέπεις, τον τίτλο του. Ο τίτλος της εργασίας, δεν θα πάμε λίγο, θα πάμε λίγο εδώ. Θα σας πω λίγο το εξής. Προσέξτε λίγο την εργασία. Γιατί γράφει ένας Γερμανός μια εργασία με τέτοιο τίτλο «Ο Αριστοτέλης, ο νόμος και η δικαιοσύνη, The Tragic Hero» και δεν το γράφουμε εμείς? Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας είναι ότι οι Γερμανοί έχουν πολύ περισσότερο κοντινή εκπαίδευση στην κλασική αρχαιότητα από ό,τι έχουμε εμείς, εντάξει. Ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα, με λίγα λόγια, για ανθρώπους όπως είναι ο Αριστοτέλης και το έργο τους και πολύ περισσότερα πράγματα για έννοιες όπως είναι ο νόμος και η δικαιοσύνη από ό,τι ξέρουμε εμείς. Ο βασικός λόγος είναι αυτός. Από εκεί και μετά είναι πολλά άλλα πράγματα. Άλλη λοιπόν βάση δεδομένων, όπως σας είπα, είναι η Social Sciences Research Network. Είναι κοντινή όχι μόνο στα οικονομικά, τα οποία σπουδάζετε εσείς, αλλά και σε άλλες επιστήμες, σε άλλους κλάδους των επιστήμων, όπως για παράδειγμα είναι οι πολιτικές επιστήμες, τα νομικά και ούτω καθεξής. Άλλο τέτοιο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, που δημοσιεύει αποκλειστικά εργασίες στα οικονομικά, είναι το Econ Papers, ή αν θέλετε γνωστό και ως Ιντέας. Δουλεύει με παρόμοιο τρόπο και αυτό λειτουργεί εθελοντικά από συγγραφείς οι οποίοι καταθέτουν εδώ πέρα τις εργασίες τους. Πάλι και εδώ, αν θα δώσετε τον ίδιο όρο, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρετε το ίδιο αποτέλεσμα. Ένας δηλαδή που έχει βάλει την εργασία του εκεί, μπορεί να μην την έχει βάλει εδώ και ούτω καθεξής, εντάξει. Εδώ, οι εργασίες σας έρχονται κατά προεπιλογή, με σειρά κατάταξης, ως προς την ημερομηνία δημοσίευσης. Αυτή εδώ δηλαδή, από το Πανεπιστήμιο του, πώς το λένε, του Πειραιά, από τον κύριο, πώς το λένε, Κουτσούκη, απλώς είναι η πιο πρόσφατη που έχει δημοσιευθεί, εντάξει. Από εκεί και μετά πάτε παρακάτω, θα βρείτε κι άλλες. Και ούτω καθεξής, εντάξει. Άλλη λοιπόν πηγή είναι τούτη εδώ. Αλλά και εδώ βλέπετε ότι οι συγγραφείς τους είναι συνήθως τι πράγμα. Είτε καθηγητές σε πανεπιστήμια, είτε ερευνητές σε μεγάλα ερευνητικά ινστιτούτα κτλ. Αλλάζει με λίγα λόγια το πού ψάχνουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό το ψάξιμο, για να σας διευκολύνω λίγο, θα σας πω λίγο το εξής. Είναι σαν να μπαίνει κανείς σε ένα δωμάτιο με ένα φακό. Έχει σημασία προς τα πού θα στρέψει αυτό το φακό του και τι θα ψάξει για να βρει αυτό που θέλει να βρει, εντάξει. Αυτή τη στιγμή, μάλλον μέχρι εδώ, εξετάσαμε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες η πρόσβαση είναι ελεύθερη και από οπουδήποτε. Υπάρχουν αρκετές ακόμα, θα μιλήσουμε λίγο για την πρώτη, τη scopus.com, οι οποίες για να έχεις πρόσβαση στους καταλόγους της χρειάζεται πληρωμή. Το ακαδημαϊκό δίκτυο, κυρίες και κύριοι, από τα ελληνικά πανεπιστήμια πληρώνει μια σχετικά, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω την αλήθεια το ποσό, αλλά γενικώς πληρώνει πάρα πολλά χρήματα για να έχει πρόσβαση εδώ, σε αυτό το scopus.com. Η πρόσβαση σε αυτή τη βιβλιογραφική βάση θα σας δώσει συνήθως περισσότερο ακριβή αποτελέσματα από τις άλλες, αλλά για να έχετε πρόσβαση εδώ θα πρέπει να είστε μέσα στην Πανεπιστημίουπολη. Μόνο δηλαδή από υπολογιστή του Πανεπιστημίου μπορείτε να πάτε εδώ πέρα, εντάξει. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο σύνθετος. Για παράδειγμα, από εδώ μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από τι? Διαφορετικούς παράγοντες αναζήτησης, εντάξει, διαφορετικές παραμέτρους. Θα αφήσουμε λίγο την ελληνική κρίση και θα διαλέξουμε εδώ που λέει affiliation και θα γράψουμε τη λέξη Ιωάννινα. Αυτό σημαίνει ότι η αναζήτηση θα γίνει πια ως προς τι. Θα ψάξουμε να βρούμε επιστημονικές εργασίες, ο συγγραφέας των οποίων δήλωσε διεύθυνση στο Ιωάννινα. Και όταν λέμε Ιωάννινα, κυρίες και κύριοι, συνήθως ψάχνουμε το Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου μπορεί να το γράψει κανείς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ξέρετε. Να γράψει University of Ioannina, παλιά γράφανε και Πανεπιστήμιων Ιωαννίνων κτλ. Υπάρχουν μέχρι στιγμής σε αυτή τη βιβλιογραφική βάση δεδομένων, όπως βλέπετε, πόσες? 15.640 κάτι εργασίες, εντάξει. Πολλές από αυτές τις εργασίες, για παράδειγμα, πρώτη-πρώτη βγαίνει εδώ μία που είναι σε ένα περιοδικό που λέγεται Food Chemistry, εντάξει, στο χημεία τροφίμων κτλ.
πολλές από αυτές δεν σημαίνει ότι είναι μόνο από το πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές εργασίες. Ας δούμε μία παρακάτω, τούτη εδώ. Βλέπετε που έχει και ξένα ονόματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι συνεργασία ανάμεσα σε δύο ή σε τρία ή σε τέσσερα πανεπιστήμια. Πολλά από τα οποία είναι και στο εξωτερικό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι μόνο από τα Γιάννα. Εντάξει, απλά τουλάχιστον ένα συγγραφής είναι από το πανεπιστήμιό μας. Άλλος τρόπος, κυρίες και κύριοι, για να κάνετε αυτή την αναζήτηση εδώ, θα δείξουμε ακόμα έναν τρόπο, είναι το εξής. Να δηλώσετε, για παράδειγμα, εδώ έναν όρο γενικής χρήσης, όπως ήταν τούτο εδώ. Για παράδειγμα, εδώ που λέει article title, σημαίνει αυτές οι λέξεις που έχω βάλει, μπορεί να είναι είτε στον τίτλο, είτε στην περίληψη, εντάξει, κτλ. Και στη συνέχεια να προσθέσουμε ακόμα έναν όρο. Να κάνουμε δηλαδή διπλή αναζήτηση. Βλέπετε εδώ πέρα που γράφει end. Αυτά εδώ δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που έχουμε μιλήσει στο μάθημα. Εντάξει, δηλαδή είναι συνθήκες που μπορεί να είναι είτε σύζευξη, είτε διάζευξη κτλ. Όπα, συγγνώμη λίγο. Εδώ θα φύγουμε λίγο από τον τίτλο, εντάξει, και θα μιλήσουμε λίγο για το, πώς το λένε και πάλι, για το affiliation. Αν κανείς ψάχνει να βρει είτε συγκεκριμένη χώρα, είτε συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, εντάξει. Εδώ θα αφήσω την Ελλάδα και θα πάμε λίγο στην Ιταλία, για να ψάξουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, που λέει το εξής. Εργασίες στις οποίες συμμετέχουν Ιταλοί πανεπιστημιακοί, εντάξει, καθηγητές από πανεπιστήμια της Ιταλίας και περιέχουν τον όρο Greek Crisis. Πού είναι, ποιες είναι, πιο στοχευμένη αναζήτηση, εντάξει. Τώρα, ο συνδυασμός που κάνω εγώ εδώ πέρα μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενος, αλλά γενικά μπορεί να αναζητήσει κανείς ό,τι θέλει και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας ή με τους στόχους που έχει κάθε εργασία σας, μπορείτε να κάνετε και πιο στοχευμένη αναζήτηση, εντάξει. Αν λοιπόν θέλετε να δείτε λίγο μία από αυτές τις 17 εργασίες, κάποιες από τις οποίες, κυρίες και κύριοι, μπορεί και να είναι σε συνεργασία με Έλληνες ή με οποιονδήποτε άλλον κτλ. Εντάξει, μπορείτε να δείτε λίγο μέσα το περιεχόμενό τους. Εντάξει. Ενδιαφέρουσα, ξέρετε, κατά τη γνώμη μου, είναι τούτη εδώ. Αυτό που λέει Why Greece Failed. Γιατί απέτυχε η Ελλάδα. Προσωπικά μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε άποψη θέλετε, καταλάβετε τι γίνεται. Αλλά για διάβασε τι λέει μια εργασία η οποία δεν ακολουθεί απλά τη γνώμη του καθενός, εντάξει. Δεν συζητάμε για τη γνώμη του, αλλά συζητάμε για την εφαρμογή μιας επιστημονικής μεθοδολογίας για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Άλλο πράγμα που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι περνώντας μια εργασία για δημοσίευση, μάλλον όλη τη διαδικασία δημοσίευσης σε ένα περιοδικό, φτάνομαι πολλές φορές σε ένα παράδοξο, το οποίο λέγεται ως εξής. Ο εκδοτικός οίκος που θα τυπώσει και θα κυκλοφορήσει αυτό το περιοδικό, μπορεί να το πουλάει. Επομένως, μπορεί να ζητάει χρήματα από τον αναγνώστη αυτής της εργασίας, για να τη διαβάσει, εντάξει. Ακόμα κι αν αυτός ο αναγνώστης είναι φοιτητής του καθηγητή που την έγραψε, ακόμα κι αν αυτός ο αναγνώστης είναι συνεργάτης του, και ακόμα αν αυτός ο συγγνώμη, αναγνώστης, είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ένα τέτοιο σύνδεσμος που λέει λήψη του αρχείου PDF της εργασίας, εντάξει, να την πάρουμε ολόκληρη δηλαδή, μπορεί, όπως εδώ, να μας ανοίξει, και αυτό μπορεί να συμβεί για δύο λόγους. Είτε γιατί δεν υπάρχει απέτηση χρηματικής καταβολής, είτε γιατί το Πανεπιστήμιο ή το Υπουργείο Παιδείας ή ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει προπληρώσει τη συνδρομή σε αυτά τα περιοδικά. Οπότε, εφόσον είμαστε στο Πανεπιστήμιο, το διαβάζουμε δωρεάν. Αλλιώς θα πρέπει κανείς να καταβάλει κάποιο αντίτιμο για να τη διαβάσει. Εντάξει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε λίγο το εξής. Ο κύριος Παπάς, βλέπετε που λέει εδώ πέρα, είναι Associate Professor of Comparative Politics at the University of Macedonia Greece. Εντάξει, στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μπορείτε λοιπόν, σας το ξαναλέω, να δεχτείτε αυτά που σας λέει, μπορείτε και όχι. Αυτό που ενδιαφέρει όμως είναι το εξής. Όσοι προσπαθείτε να αντιπαραβάλλετε άλλα επιχειρήματα, να πείτε δηλαδή ότι δεν έχει δίκιο κτλ. Κάτι πολύ συνηθισμένο στην επιστήμη. Μη σκέφτεστε δηλαδή ότι επειδή η εργασία είναι επιστημονική, η αλήθεια της είναι καθολική και, πώς το λένε, αποδεκτή από όλους ή ότι θα ισχύει πάντοτε. Εντάξει, η επιστήμη δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιδικίες ή ότι ο ένας δεν προσπαθεί να διορθώσει τον άλλον κτλ. Το θέμα είναι ο τρόπος. Ότι όταν ερχόμαστε να κρίνουμε μια επιστημονική εργασία, δεν ψηφίζουμε απλά.
Δεν λέμε τη γνώμη μας, δηλαδή στο τέλος ψηφίζουμε και όποιος νικήσει, νίκησε, εντάξει. Παρόλο που θέλω να ξέρετε ότι τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες έχει και η επιστήμη. Υπάρχουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έμεσου τύπου έτσι, ψηφοφορίες. Από την άλλη μεριά, αν θα προχωρήσουμε λίγο προς το τέλος αυτής της εργασίας, μισό λεπτάκι, θα δείτε λίγο και εδώ ότι υπάρχουν τι. Τέτοιου τύπου αναφορές, εντάξει. Άρα βλέπετε ότι μια επιστημονική εργασία δεν έρχεται από το μηδέν. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από τι πράγμα, από πού. Από το μηδέν να πούμε κάτι. Στηριζόμαστε σε αυτά που υπάρχουν ήδη και προχωράμε στη συνέχεια λίγο παρακάτω. Προσπαθήστε, σας λέω, όχι κατά κάποιο τρόπο να κάνετε τα ίδια κι εσείς ή ξαφνικά να αποκτήσετε αυτό το πράγμα που λέγεται επιστημονική μεθοδολογία έρευνας, αλλά να έχετε το νου σας προς τα πού πηγαίνει το πράγμα, προς τα πού πρέπει να πάτε δηλαδή, εντάξει. Και σταδιακά, κυρίες και κύριοι, εάν χρειαστεί να αναζητήσετε επιστημονικού τύπου πληροφόρηση, θα πρέπει να την κάνετε μέσα από παρόμοιες βάσεις δεδομένων. Μπορεί να μην προλάβουμε να πούμε όλα όσα υπάρχουν, εντάξει, αλλά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι τα 3-4 πιο βασικά, εντάξει, τα έχουμε πει, τουλάχιστον για τη δική σας επιστήμη, εντάξει. Υπάρχουν πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα τούτο εδώ κάτω, που είναι η βάση δεδομένων που έχει ο κάθε εκδοτικός οίκος ξεχωριστά, μόνο για τα δικά του περιοδικά δηλαδή, εντάξει. Από εκεί και μετά, αν ξεκινήσει κανείς, ξέρετε, να ψάχνει από 1-2 βάσεις δεδομένων, μέσω των αναφορών και μέσω της αναζήτησης παρόμοιων έργων από συγγραφείς που αναφέρονται σε αυτή την εργασία, κάπως θα ξετυλίξει το κουβάρι και θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Αν νομίζω έχουμε να ρωτήσουμε κάτι σε αυτό. Έτσι ήταν η γενικού τύπου πληροφόρηση. Θα το χρειαστούμε βέβαια στη συνέχεια του μαθήματος. Απλά προς το παρόν έχετε το υπόψη σας και προσπαθήστε με τη χρήση αναζήτηση, βιβλιογραφικής αναζήτησης επιστημονικών εργασιών, εντάξει, για ό,τι θέμα σας ενδιαφέρει εσάς, προς το παρόν. Πάμε λίγο, κυρίες και κύριοι, τώρα σε πιο πρακτικά θέματα στο μάθημά μας. Συγγνώμη. Θα συζητήσουμε λίγο σήμερα, κυρίες και κύριοι, και θα επεκτείνουμε την κουβέντα που είχαμε ανοίξει στα προηγούμενα μαθήματα σχετικά με τη χρήση των μαθηματικών συναρτήσεων. Δεν θα πούμε όλες αυτές εδώ πέρα, οι οποίες μας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε από ένα λογιστικό φύλλο όπως είναι το OpenCalc, όπως είναι το Excel και ούτω καθεξής. Εντάξει. Αλλά θα πούμε όμως τις, ας πούμε, 10-20 πιο σημαντικές από αυτές και τουλάχιστον αυτές που συναντάμε πιο συχνά. Να σας θυμίσω μονάχα ότι στην ιστοσελίδα του μαθήματος, έτσι όπως αναφέρονται οι συναρτήσεις αυτές, έχουν αυτόν εδώ πέρα τον κωδικό που λέει 3201, το βλέπετε. Η χρήση αυτού του κωδικού και η ανάγνωση που λέγεται αυτής της στήλης προτεραιότητας εδώ, για τη δική σας συμμετοχή στις εξετάσεις σημαίνει το εξής, ότι καταρχήν αυτά που έχουν 0 είναι εκτός ύλης των εξετάσεων. Δεν πρόκειται δηλαδή να συναντήσετε ένα θέμα, εντάξει, ή κάποια ερώτηση που εμπλέκει, για παράδειγμα, το υπερβολικό συνημείτονο της συνάρτησης cos-h, εντάξει. Αυτό είναι αν χρειάζεστε να το ξέρετε ότι υπάρχει, αλλά εδώ στο τέλος ενός εξαμηνιαίου μαθήματος πρώτου έτους δεν θα ρωτήσουμε τι είναι το υπερβολικό συνημείτονο και πώς υπολογίζεται, εντάξει. Αν έχετε όρεξη, μπορείτε να ασχοληθείτε να το δείτε μόνοι σας. Αν έχετε απορία πάνω σε τέτοιες συναρτήσεις που έχουν προτεραιότητα 0 για τις εξετάσεις, εννοείται ότι μπορείτε να με ρωτήσετε και θα το πούμε. Απλά το 0 λέει ότι είναι εκτός εξετάσεων, όχι εκτός ύλης, ότι δεν λέμε τέτοια πράγματα ή ότι είναι απογορευμένες λέξεις κτλ. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο τα. Αν έχετε απορία, μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Κατανοητό. Τα 0 όμως να ξέρετε ότι είναι εκτός εξεταστικής και εκτός θεμάτων εξέτασης. Ωραία. Τώρα, τα 1, 2, 3. Θέλω να σου πω ότι είναι ένας δείκτης για το πόσο σημαντικά και πόσο συχνά πέφτουν ανάλογα θέματα στις εξετάσεις. Αυτά που έχουν ένα, τα θεωρούμε για τις εξετάσεις, όχι για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά για πόσο συχνά θα μπουν στις εξετάσεις, λιγότερο συχνά, και αυτά που είναι, πώς το λένε, στο 3, περισσότερο συχνά. Με λίγα λόγια, είναι πολύ πιο πιθανό, ας πάμε λίγο πιο κάτω, να συναντήσετε μία από αυτές εδώ τις συναρτήσεις που περιγράφουν τη χρήση λογαρίθμων, εντάξει, παρά να συναντήσετε, αυτό εδώ, το 1, που είναι το ceiling, το οποίο τι κάνει, στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω υπό κάποιες συνθήκες, εντάξει. Αυτά λοιπόν που έχουν 3 πέφτουν πιο συχνά, εντάξει, έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης εξετάσεις, αυτά που έχουν 2 λιγότεροι και αυτά που έχουν 1 λιγότεροι. Αυτό είναι αν χρειαστείτε να ιεραρχήσετε τον κόπο που θα καταβάλλετε για να πετύχετε, πώς το λένε, στο μάθημα. Εντάξει, ξεκινάμε από τα 3, πάμε στα 2, πάμε στα 1 και ούτω καθεξής. Αν έχετε όρεξη και διάθεση, πάτε και στα 0. Απλά να σας το ξαναλέω, δεν θα τα βάλουμε σε εξετάσεις, εντάξει.
Τώρα, θα κάνουμε μερικά παραδείγματα, σας λέω, για τις πιο απλές και συνηθισμένες από αυτές και στην πορεία, καθώς το μάθημα θα προχωράει και θα μεγαλώνει και η ύλη, θα πούμε ίσως και αρκετές περισσότερες. Για κοιτάξτε να δείτε λίγο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εντάξει εδώ πέρα. Καταρχήν βλέπετε λίγο το μέγεθος από τα γράμματα. Είναι εντάξει? Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Άμα δεν βλέπετε, για να κάνουμε. Άφησε τα έτσι, εντάξει. Λοιπόν, για κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε λίγο με τις... θυμάστε καταρχήν ότι είχαμε μιλήσει για την τετραγωνική ρίζα. Ας ξεκινήσουμε από αυτή. Ας δώσουμε λοιπόν εδώ μία τιμή και ας υπολογίσουμε την τετραγωνική ρίζα του κελιού α2. Θα μπορούσα να βάλω εδώ πέρα και το 2, εντάξει. Είτε 2 βάλουμε, είτε α2, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για το ίδιο πραγματάκι, εντάξει. Λοιπόν, θα πάρουμε το 1,4 περίπου, όπως θυμάστε, εντάξει, το οποίο η συνάρτηση SQRT μας δίνει τετραγωνική ρίζα. Προσέξτε λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι. Παρατηρείτε ότι ενώ εγώ έδωσα στο πληκτρολόγιο μικρούς χαρακτήρες, έχουν μετατραπεί σε κεφαλαία, σε μεγάλα γράμματα, έτσι δεν είναι? Μία μικρή υπενθύμηση γι' αυτό. Όλοι οι τύποι που γράφουμε στα υπολογιστικά φύλλα, είτε είναι για παράδειγμα του LibreOffice όπως χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, είτε είναι το OpenOffice, είτε είναι το Microsoft Excel, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, όλοι αυτοί οι τύποι στα υπολογιστικά φύλλα γίνονται με μεγάλα γράμματα, με κεφαλαία δηλαδή, εντάξει. Ο λόγος ο οποίος πληκτρολογώ πεζά και όχι κεφαλαία είναι διπλός. Καταρχήν αποφεύγω την περιττή εναλλαγή στο πληκτρολόγιο με τα πεζά κεφαλαία κτλ. Κατά δεύτερον, είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση λαθών. Κοιτάξτε να δείτε τι είναι λάθος. Αυτός εδώ ο τύπος θα μπορούσε να, αν το γράψουμε στα ελληνικά, αυτό το α, εντάξει, τι θα γίνει? Θα είναι σφάλμα. Δεν υπάρχει κελί ελληνικό α2. Ωραία. Αν το γράψουμε όμως στα λατινικά, απλά θα μεγαλώσει τι πράγμα. Το γράμμα θα αποπεζώ, θα γίνει κεφαλαίο. Επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε αναγνώριση στη διαφορά ανάμεσα μεταξύ ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων στα πεζά παρά στα κεφαλαία, για παράδειγμα το κεφαλαίο α, ανάλογα με τη γραμματοσυρά που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, δεν είναι σχεδόν το ίδιο. Εντάξει. Εδώ για παράδειγμα στην Arial γραμματοσυρά που γράφω εγώ εδώ πέρα είναι το ίδιο. Εντάξει. Ή αν θα κάνετε πια άλλα. Πάρτε για παράδειγμα το μικρό α ή το μικρό β. Το β το ελληνικό το μικρό με το β το λατινικό έχουν μεγάλη διαφορά. Δεν πέφτει το μάτι εύκολα ότι τι είναι ελληνικό και τι είναι λατινικό. Στα κεφαλαία όμως το β και το β ξεχωρίζει. Πολύ πιο δύσκολα, έτσι δεν είναι? Ή καθόλου ή πολύ πιο δύσκολα. Ο λόγος λοιπόν που χρησιμοποιώ όταν πεζάω, όταν εγώ γράφω είναι αυτός. Δεν σας λέω να κάνετε κι εσείς το ίδιο, εντάξει. Μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε. Έχετε υπόψη όμως ότι οι τύποι γενικά γράφονται πώς? Με κεφαλαία. Δεν είναι σφάλμα να τους γράψετε με μικρά, εντάξει. Απλά σας λέω ότι είναι, για μένα είναι πιο ευανάγνωστη. Ακόμα και σε ένα βιβλίο να τους δω γραμμένους, μου είναι πολύ πιο εύκολο στο μάτι εννοώ να διαβάσω αυτό, από ότι να διαβάσω ένα κεφαλαίο που θα το κάνει αυτόματα. Ο λόγος λοιπόν που χρησιμοποιώ πεζούς χαρακτήρες είναι αυτός. Δεν έχει να κάνει με το σωστό ή το λάθος, εντάξει. Εσείς διαλέξτε ό,τι σας αρέσει. Εντάξει, με τη συνάρτηση αυτή. Για κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Αν χρειαστούμε να υψώσουμε σε δύναμη, ένας από τους τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε, θυμάστε, είναι χρησιμοποιώντας το σύμβολο ύψωσης της δύναμης, το οποίο είναι σε ποιο κελί, αν θυμάστε, είναι, συγγνώμη, στο ποιο πλήκτρο, αν θυμάστε, είναι το Shift 6. Θα το δείτε στο πληκτρολόγιο, εντάξει. Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να γράψουμε τι πράγμα. 5 στο και να υψώσουμε στο α2. Θα πάει πόσο? 5 στο τετράγωνο. Ή από κάτω, για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε... συγγνώμη λίγο, 2 στην... Συγγνώμη. Εδώ είχαμε γράψει 5 στο τετράγωνο, ωραία. Εδώ να γράψουμε το ανάποδο. Ίσον α2 στο τετράγωνο, εντάξει. Αλλιώς δηλαδή με λίγα λόγια. Θα πάρουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Ένας τρόπος είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος για να υψώνουμε σε δύναμη, κυρίες και κύριοι, και πολύ πιο, αν θέλετε, σωστός, είναι να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση Power. Αυτή η συνάρτηση, θα σβήσουμε λίγο αυτά εδώ, γράφεται ως εξής. Προσέξτε λίγο. Θα πάρουμε αυτό εδώ για βάση και αυτό εδώ για εκθέτη. Εντάξει. Προς το παρόν θα το αφήσουμε έτσι, το 2 και το 1 δηλαδή. Και θα γράψουμε τη συνάρτηση Power ως εξής. Βλέπετε την υπενθύμηση που σας δίνει, που λέει βάση εκθέτης. Θα βάλετε λοιπόν στο πρώτο όρισμα τι πράγμα, τη βάση, και στο δεύτερο όρισμα τον εκθέτη. Το αποτέλεσμα είναι 2 εις την πρώτη εδώ πέρα, εντάξει. Πόσο περιμένουμε? Ορίστε.
Ερωτηματικό εδώ, ναι. Σας το ξαναλέω ότι ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε στον υπολογιστή σας, αν είναι ευρωπαϊκές θα είναι το ερωτηματικό, αν είναι αμερικάνικες θα πάρει. Ένα λεπτάκι λίγο, Τάσο. Αν είναι αμερικάνικες θα πάρει το. Το κόμμα. Εντάξει. Μπορεί σε μερικά βιβλία επίσης να δείτε κόμμα να γράφει. Πώς χωρίζουμε τα ορίσματα ανάμεσα στις συναρτήσεις. Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Εδώ έχει ευρωπαϊκές. Αν το κάνετε σύμφωνα με την Ελλάδα, θα πάρει τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και θα βάζουμε εδώ μέσα, θα χωρίζουμε τα ορίσματα με τι πράγμα. Με το ελληνικό ερωτηματικό, εντάξει. Λοιπόν, για κοιτάξτε λίγο τώρα μερικές διαφορές, κυρίες και κύριοι. Αν θέλουμε να υψώσουμε το 2 στο τετράγωνο, θα γράψουμε τι πράγμα. 2 εδώ και 2 εδώ, εντάξει, και θα γίνει 4. Αυτό εδώ ποιο, πόσο αποτέλεσμα θα έχει. Αυτό εδώ τώρα είναι το 2 στην τρίτη. Εντάξει, σας θυμίζω ότι το πρώτο όρισμα είναι η βάση, το δεύτερο όρισμα είναι ο εκθέτης, εντάξει. Μην το μπερδέψετε με αυτό εδώ, με το 3 και το 2, όπου τώρα πια θα γίνει πράξη πια. Τι, 2 στο τετράγωνο και θα πάρουμε πόσο. 9. Δεν άλλαξε ο τύπος. Είναι α2 στην α3, εντάξει. Απλά το πρώτο όρισμα είναι η βάση της δύναμης, το δεύτερο όρισμα είναι τι πράγμα. Ο εκθέτης. Αυτός εδώ ο τρόπος μας βοηθάει επίσης για να βρούμε κυρίες και κύριοι ρίζες. Για παράδειγμα, δείτε λίγο το εξής. Γράφουμε το 2 και το υψώνουμε στο 1 δεύτερο. Πόσο θα πάρουμε. Αυτό εδώ δεν είναι το ίδιο με αυτό εδώ. Αν εδώ δώσουμε λίγο την τετραγωνική ρίζα αυτού του αριθμού, είναι πόσο, δεν είναι το ίδιο. Αν εδώ κάνουμε την αφαίρεση, τι περιμένουμε να πάρουμε. Όπα, συγγνώμη λίγο. Τι περιμένετε να πάρετε στην αφαίρεση. 0, εντάξει. Λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτός εδώ ο τύπος που έχουμε γράψει έτσι, δηλαδή με λίγα λόγια, 2 ιστίν 1 δεύτερο, δεν αντιστοιχεί στην τετραγωνική ρίζα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, μας βοηθάει για να χρησιμοποιήσουμε άλλου τύπου ριζικά, όπως για παράδειγμα να βρούμε την τρίτη ρίζα. Οπα, συγγνώμη. Αυτό εδώ. Ορίστε. Ναι. Κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι. Έχουμε τη βάση που είναι 2 και ο εκθέτης που είναι πόσο. 1 τρίτο. Το νούμερο που παίρνουμε εδώ, ο αριθμός που παίρνουμε εδώ, μέσα από τη συνάρτηση power, ύψος σε δύναμη δηλαδή, είναι πόσο. Είναι η τρίτη ρίζα του 2. Βλέπετε που γράφουμε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα δεν ήταν 1 τρίτο. Επομένως, θα θέλουμε να βρούμε την τρίτη ρίζα, την τέταρτη ρίζα, την πέμπτη ρίζα κτλ. Πάλι το κάνουμε με τη συνάρτηση power. Να σας θυμίσω επίσης ότι τα ριζικά αυτά δεν είναι κατά ανάγκη να είναι ακέραιοι αριθμοί. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να υψώσει. Όπως υψώνει σε έναν αριθμό κλασματικό το 1 τρίτο, μπορεί να υψώσει και στο 2 τρίτα. Το νούμερο που παίρνουμε εδώ πέρα σαν αποτέλεσμα είναι τι πράγμα. Έχουμε το 2 στο κελί α2 και το 2 τρίτα στο κελί, α3. Τι αποτέλεσμα έχουμε πάρει εδώ. Δηλαδή αν θα το γράφουμε στα μαθηματικά, ποιος τύπος θα ήτανε. Τρίτη ρίζα του 4, δεν θα ήταν τούτο εδώ. Εσείς λέτε δηλαδή ότι είναι τρίτη ρίζα, άρα συγγνώμη λίγο. Άρα επομένως είναι power, τι πράγμα. Μάλλον το α2 στο τετράγωνο και μετά. Αυτή είναι η τρίτη ρίζα του. Αν θέλετε να γράψετε την τρίτη ρίζα του 2 στο τετράγωνο είναι αυτό. Δεν θα πάρετε το ίδιο. Προσέξτε λοιπόν. Εδώ χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση power. Έχει το κελί α2 και το κελί α3 για ορίσματα. Το α3 είναι το 2 τρίτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε υψώσει τη βάση στο τετράγωνο, στον αριθμητή του κλάσματος δηλαδή, και έχουμε βρει τη ρίζα όπως είναι ο παρονομαστής, το 3. Αλλιώς μπορείτε να το γράψετε και πώς. Και έτσι. Εντάξει, πρώτα να υψώσετε δηλαδή στο τετράγωνο και μετά βλέπετε όμως ότι εδώ το power έχει εκθέτει 1 τρίτο, εδώ πάνω έχει πόσο. Έχει το 2 τρίτα, έχει την αναφορά κελιού που είναι το 2 τρίτα, εντάξει. Είναι λίγο διαφορετικό αλλά βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα όταν λέμε για παράδειγμα υψώνουμε στο τετράγωνο και βρίσκουμε την τρίτη ρίζα, είναι σαν να υψώσουμε κατευθείαν πού, στο 2 τρίτα. Και αναλόγως μπορείτε να το κάνετε 3 τέταρτα, 2 πέμπτα και ούτω καθεξής. Είμαστε εντάξει με την power, ότι χρησιμοποιούμε 2 κελιά ή 2 αριθμούς, 2 αναφορές κελιών, αν θέλετε, βάση και εκθέτη και συνεχίζουμε. Πολύ ωραία.
Ας φύγουμε λοιπόν τώρα λίγο από την Bauer. Πάμε λίγο στους λογαρίθμους, κυρίες και κύριοι. Για κοιτάξτε τώρα λίγο κάτι. Υπάρχουν τρεις βασικές συναρτήσεις για λογαρίθμους που θα χρησιμοποιήσουμε σε τέτοια υπολογιστικά φύλλα. Η πιο απλή και η πιο γνωστή σας είναι η συνάρτηση φυσικού λογαρίθμου, το ln, η οποία σας δίνει το φυσικό, τον λεγόμενο νεπέριο λογαρίθμο, εντάξει. Εδώ είναι το 0,69 για το 2. Η άλλη συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο δεκαδικός λογαρίθμος, που συγγνώμη, λέγεται log 10. Το log 10 σας βρίσκει τώρα πια το λογαρίθμο μιας ποσότητας, εντάξει, αλλά με βάση το 10, όχι τη βάση των φυσικών λογαρίθμων. Εντάξει, που εδώ βλέπετε ότι είναι τι πράγμα. Διαφορετικός αριθμός, έτσι δεν είναι? Από την άλλη μεριά, να σας υπενθυμίσω ότι οι λογαρίθμοι δεν ορίζονται για πόσο. Για το 0 θα πάρετε ένα μήνυμα σφάλματος δηλαδή, και επίσης δεν ορίζονται για τι πράγμα. Για αρνητικούς αριθμούς, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, εντάξει. Ξαναγυρνάμε λίγο στο 2. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια γενικού τύπου λογαριθμική συνάρτηση log, η οποία μπορεί να σας βρει τον λογάριθμο μιας ποσότητας, ανεξάρτητα, μάλλον για κάθε πιθανή βάση, για όποια βάση θέλετε εσείς. Για κοιτάξτε λίγο κάτι. Εάν εδώ δεν πληκτρολογήσετε τίποτα στη συνάρτηση log, δεν βάλετε, δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα που έχει δύο ορίσματα, που σας καλεί να τοποθετήσετε τον αριθμό και τη βάση. Εδώ δίνουμε τον αριθμό, αναφορά στο α2, αλλά λέμε χωρίς βάση, εντάξει. Δεν είναι ότι θα το κάνει, συγγνώμη λίγο. Δεν είναι ότι θα το κάνει χωρίς βάση, αυτομάτως όμως θα πάρει ποιο νούμερο σαν βάση. Το 10, εντάξει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά τώρα, κοιτάξτε λίγο κάτι. Εδώ πέρα μπορείτε να το κάνετε και πώς. Μάλλον αφήστε το λίγο έτσι. Μπορούμε να το ορίσουμε το 10 εμείς. Να του πούμε δηλαδή, βρες μας το λογάριθμο του κελιού α2, αλλά με βάση πόσο. Τον αριθμό 10, προφανώς το 0,3 περίπου, εντάξει. Μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Το λογάριθμο με βάση το 2. Θα περιμένουν να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 0,3. Ή μάλλον, ας μην το κάνουμε 2, ας το κάνω 20. Ή ορίζεται ο λογάριθμος με βάση το 20. Βεβαίως και ορίζεται, εντάξει. Θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το 0,3. Διαφορετικό θα είναι σίγουρα, εντάξει. Δηλαδή, παρόλο που ο αριθμός, η βάση είναι τι πράγμα, το ίδιο, εφόσον έχουμε αλλάξει τη βάση των λογαριθμών, θα πάρουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 0,3. Πόσο? Εσύ λες μικρότερο, Στεφανία. Οι υπόλοιποι συμφωνείτε? Όχι. Γιατί, τι προτείνεις? Έχει κανείς από τους δύο σας μια απόδειξη? Κορώνα γράμματα. Go. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Κοίτα, μην απελπίζεσαι. Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς, εντάξει, το ξέρεις αυτό. Δεν σου το είπα για να απελπιστείς, εντάξει. Σου είπα ότι απλά έχασες και πρόσεξε να σου πω κάτι, δεν δείχνουμε ότι χάσαμε. Εντάξει. Πάρ' το ότι έκανες μια μπλόφα, ότι κάπως θα το συνεχίσει. Εντάξει. Απλά θέλω να σας πω ότι παρόλο που η τύχη, κυρίες και κύριοι, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή τους, εντάξει. Κλασική περίπτωση, για παράδειγμα, είμαι εγώ. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαι κάποιος ο οποίος έχει βοηθηθεί από την τύχη στη ζωή του. Θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε αυτό. Για να φτάσω δηλαδή σε σημείο να πω ότι εδώ ήμουν τυχερός, εντάξει. Έχω περάσει κι εγώ πολλά και καλό είναι να περάσετε κι εσείς. Φτάστε δηλαδή σε ένα σημείο, περπατήστε στη ζωή σας χωρίς τύχη. Και η τύχη θα σας βοηθήσει όταν χρειαστεί. Εντάξει και με τις συναρτήσεις λογαρίθμων. Δεν ορίζονται για το 0 ή για αρνητικούς αριθμούς. Μπορεί να είναι το ln που είναι τι πράγμα. Ο νεπέριος με βάση το φυσικό λογάριθμο το ε, εντάξει, μπορεί να είναι με το 10 ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη γενικού τύπου συνάρτηση log, εντάξει. Τώρα, μία άλλη χρήσιμη συνάρτηση για αυτά, κυρίες και κύριοι, εδώ που έχει σχέση με τους φυσικούς λογαρίθμους, είναι η ύψωση στη βάση των φυσικών λογαρίθμων, που γίνεται με τη συνάρτηση exp. Η συνάρτηση exp που βγαίνει από το exponential παίρνει ένα μόνο όρισμα. Παίρνει το όρισμά της και το γράφει σαν A στην κάτι. Εδώ για παράδειγμα θα πάρουμε πόσο. Τον αριθμό, το δει περίπου 2,7, έτσι δεν είναι? Ωραία. Αν θέλουμε να πάρουμε το S στο τετράγωνο, τι θα γράψουμε? 6π2, εντάξει. Και αν θέλουμε να γράψουμε ρίζα του E. Για κοιτάξτε λίγο. Μπορούμε να γράψουμε αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι.
Αν θέλουμε την τετραγωνική ρίζα του ΕΕ, μπορούμε να γράψουμε αυτό εδώ. Βρίσκουμε πρώτα το ΕΕ και καλούμε την τετραγωνική ρίζα. Και παίρνουμε αυτή την ποσότητα, το 1,6 περίπου, εντάξει. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι άλλο. Μπορώ να γράψω αυτό εδώ. Οπα. Δηλαδή η συνάρτηση X παίρνει κλασματικά ορίσματα. Πώς δεν παίρνει. Παίρνει ένα οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό ως όρισμα, εντάξει. Θα υψώσει το E στο 1 δεύτερο. Θυμάστε με την προηγούμενη συζήτηση ότι όταν υψώνουμε στο 1 δεύτερο, κατ' ουσίαν είναι σαν να βρίσκουμε την τετραγωνική ρίζα. Ωραία. Επομένως το ln σας βρίσκει το λογάριθμο, εντάξει. Η X κάνει τι πράγμα. Το ανάποδο. Ωραία. Αν εδώ γράψω αυτήν εδώ τη συνάρτηση, τι θα πάρω. Μάλλον αυτόν εδώ τον τύπο, τι θα πάρω ως αποτέλεσμα. Πώς το βρήκαμε. Ln το 1. Αν θα γράψουμε αυτό εδώ, αν θα γράψω το από κάτω το ανάποδο. Όπα, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή βάλουμε έξω την X και μέσα την ln. Τι θα πάρουμε τώρα εδώ. Να ψηφίσουμε, να το κάνουμε λίγο δημοκρατία. Οι γνώμες που έχουμε είναι ποιες. Καταρχήν θα πάρουμε, προσέξτε λίγο, συγγνώμη λίγο. Θα πάρουμε αποτέλεσμα ή θα έχουμε μήνυμα λάθους. Μια πιθανότητα θα πάρουμε, λέμε. Ωραία. Τι αποτέλεσμα, πείτε αποτέλεσμα. Πες το. Εσύ λες ένα. Θύμισε μου λίγο το όνομά σου. Νίκος. Άλλη άποψη έχουμε εκτός από τον Νίκο. Όλοι λέτε ένα. Να ψηφίζουμε όλοι, δηλαδή μονοκούκι ένα. Κομμουνιστικό κόμμα Βόρειας Κορέας, 100%. Go. Ποιοι είμαστε τέλος πάντων, Νίκο, κατάλαβες τη διαφορά μεταξύ τύχης και συστήματος. Πάλι έχασες. Γιατί έχασες. Τι έζησε, τίποτα δεν. Ορίστε. Ας το πάνω είναι. Ναι. Δεν έχασες. Όχι, όχι, μα αυτό σου λέω. Μόλις πήγες με σύστημα, πήρες καθολική υποστήριξη όπως βλέπεις. Ενώ στην τύχη, στο ξαναλέω, δεν είμαι κατά της τύχης, ούτε και εσύ να είσαι, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και έκανες πολύ καλά, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει με τους λογαρίθμους, να φύγουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Τα διαγράφουμε όλα τότε εδώ. Ανοίγουμε λίγο την κουβέντα, κυρίες και κύριοι, με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Εντάξει, για να την κλείσουμε και αυτή. Λοιπόν, νούμερο ένα συνάρτηση που πρέπει να γνωρίζουμε για χρήση τριγωνομετρικών αριθμών, αν μας χρειαστούν, είναι η συνάρτηση που μας δίνει τον αριθμό π. Παρόλο έχουμε μάθει ότι όλοι ότι το π μπορεί να προσεγγιστεί με έναν αριθμό όπως είναι τούτος εδώ, με το 3,14 για παράδειγμα, εντάξει. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο να το κάνετε από σήμερα και μετά. Εάν δηλαδή χρειαστείτε σε ένα υπολογιστικό φύλλο να υπολογίσετε κάτι που έχει μέσα το π, εντάξει, θα πρέπει να καλέσετε τι πράγμα. Τη συνάρτηση που το υπολογίζει, εντάξει, η οποία λέγεται π και δεν έχει ορίσματα. Δηλαδή ανοίγουμε και κλείνουμε παρένθεση επειδή είναι συνάρτηση, αλλά δεν έχει μέσα όρισμα, δεν γράφει μέσα στις παρενθέσεις κάτι δηλαδή, εντάξει. Αυτό εδώ θα σας αποδώσει τον αριθμό π με πόσα δεκαδικά ψηφία, πιστεύετε. Ορίστε. Οπα. Τα πραγματικά ψηφία του αριθμού π, όπως ξέρετε, συγγνώμη λίγο, δεν είναι τι. Δεν σταματάνε στο 0, δηλαδή ο αριθμός δεν έχει περιοδικότητα, εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ, αν θα αυξήσετε το πλήθος εμφάνισης των δεκαδικών ψηφίων, κάπου θα σταματήσετε. Όλα μαζί τα ψηφία πόσα είναι, μαζί με το 3. 15, δεν είναι. Πολύ ωραία. Θυμάστε αυτή την κουβέντα που είχαμε κάνει και είχαμε πει ότι οι υπολογισμοί στο Excel με βάση την ακρίβεια της μηχανής γίνονται με 15 σημαντικά ψηφία. Μέχρι 15 μπορούν να κάνουν αυτού του τύπου τα προγράμματα, εντάξει. Από εκεί και μετά σου συμπληρώνουμε μηδενικά που είναι ανύπαρκτα. Το τελευταίο ψηφίο εδώ, το 9, για αυτόν ακριβώς το λόγο, λέγεται και αβέβαιο, σύμφωνα με αυτή την υπολογιστική μηχανή. Εντάξει. Επομένως, θα πάρετε περισσότερα. Αν έχετε όρεξη στην άλλη φορά που θα έχουμε μάθημα, μπορείτε να μου φέρετε και μια εργασιούλα που να λέει την ιστορία του υπολογισμού του π. Πότε μάθαμε, δηλαδή, το π είναι 3,14, 3,141, 5 κτλ. Κτλ. Το πλήθος των σημείων του π σήμερα είναι γνωστό σε. Που είναι γνωστό, ξεπερνάει τα δισεκατομμύρια. Εντάξει, και συνεχίζουμε. Στην Κορέα, από την οποία αναφέραμε προηγουμένως, και στην Ιαπωνία, να ξέρετε, ένα λεπτάκι λίγο, Νίκο. Υπάρχει και ένας διαγωνισμός φοιτητών για το πόσα ψηφία του π μπορούν να θυμηθούν και να γράψουν απ' έξω.
και δίνουν κάποιο έπαθλο, εντάξει, κάποια αποτροφία. Είναι αρκετές χιλιάδες αυτά που καταφέρουν να θυμηθούν οι φοιτητές. Πες το. Τίποτα, θέλω να πω ότι μαζεύονται και κάνουν και διαγωνισμούς. Α, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι να φτάσουμε στο κανάλι. Λοιπόν, εντάξει με το πι. Θα το υπολογίζουμε έτσι λοιπόν, εντάξει, με τη συνάρτηση πι. Από εκεί και μετά τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου θα μειώσουμε λίγο τα σημαντικά του ψηφία. Από εκεί και μετά μπορούμε να υπολογίσουμε ποσότητες όπως για παράδειγμα είναι τι. Το πι δεύτερα για παράδειγμα το γράφουμε πώς. Έτσι, συγγνώμη λίγο. Εντάξει, παίρνουμε το αποτέλεσμα του πι και γράφουμε τι πράγμα. Στη συνέχεια το κλάσμα δια 2, δια 5 κτλ. Κτλ. Ή του ρίζα πι ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, κατανοητό και αυτό. Τέλεια. Πάμε λίγο τώρα παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μία συχνή. Ναι, πες το. Μέσα στην παρένθεση δεν βάζουμε τίποτα. Είναι συνάρτηση χωρίς ορίσματα. Εντάξει. Είναι μία συνάρτηση που δεν παίρνει όρισμα, μόνο εκτελεί έναν υπολογισμό και μας επιστρέφει μία τιμή. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ας το διαγράψουμε αυτό το πράγμα, το χρειάζομαι. Μάλλον, όχι ακόμα, ας το αφήσουμε λίγο εδώ. Θα σας πω λίγο το εξής. Θα χρειαστούμε κατά καιρού συναρτήσεις οι οποίες μετατρέπουν τα ακτίνια σε μοίρες και τις μοίρες στα ακτίνια. Για κοιτάξτε λίγο τι εννοώ. Αυτό εδώ το πι είναι πόσες μοίρες. Αν το μετρήσουμε σε μοίρες, πόσες μοίρες είναι ένα πι. Για να βρείτε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να καλέσετε μια συνάρτηση που λέγεται degrees. Παίρνει ως όρισμα έναν πραγματικό αριθμό, ο οποίος εκφράζει ακτίνια και το μετατρέπει σε τι. Το μετατρέπει σε μοίρες. Εντάξει, το αποτέλεσμα εδώ είναι 180, το βλέπετε. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Αν αυτό εδώ το κάνω α2, δηλαδή δεν αναφέρομαι πια στο ακριβές αριθμό π, αλλά σε μία προσέγγιση του, το αποτέλεσμα θα είναι τι πράγμα. Προσεγγιστικά σωστό, αλλά όχι ακριβώς σωστό. Εντάξει, το βλέπετε. Ότι αυτό εδώ είναι διαφορετικό από το, ακριβώς από τον αριθμό π, οπότε και τα ακτίνια και οι μοίρες στη συνέχεια δεν έχουν υπολογιστεί ακριβώς σωστά. Εντάξει. Τώρα, αν από την άλλη μεριά έχετε όχι, πώς το λένε, μετατροπή να κάνετε από ακτίνια σε μοίρες, αλλά το ανάποδο, από μοίρες σε ακτίνια. Για παράδειγμα, πείτε ότι εδώ έχετε 45 μοίρες. Ωραία. Πόσα ακτίνια είναι 45 μοίρες. Αυτό ξέρουμε ότι είναι π τέταρτα, αλλά ποιος πραγματικός αριθμός είναι το π τέταρτα, εντάξει. Για να κάνετε αυτή τη μετατροπή, ο ένας τρόπος είναι ποιος. Να γράψετε αυτόν εδώ τον υπολογισμό, έτσι δεν είναι. Αυτός τι θα σας αποδώσει, αν το κάνουμε σωστά. Πολλαπλασιάζουμε το π με το 180 και διορίζουμε με τι πράγμα. Ανάποδα το έκανα, βρε. Γιατί δεν μιλάτε, ίσον αυτό, εντάξει, επί π, διά, 180. Ωραία. Διαφορετικά, κυρίες και κύριοι, μπορείτε απευθείας να καλέσετε μια συνάρτηση που λέγεται radians, αυτή εδώ, εντάξει, και να της δώσετε ένα όρισμα, έναν αριθμό. Η συνάρτηση αυτή θα πάρει το α8 που είναι 45, εντάξει, θα το θεωρήσει ότι είναι σε μοίρες και θα σας δώσει τι πράγμα. Τον αριθμό που αντιστοιχεί σε τι. Σε ακτίνια. Εντάξει, πιο ας το πούμε έτσι μπακάλικα, πιο περιφραστικά, μπορείτε να το κάνετε με αυτόν τον πέρα τον υπολογισμό. Προσέξτε μονάχα να μην κάνετε το λαθάκι που έκανα εγώ πριν. Ωραία. Πολλαπλασιάζουμε δηλαδή τις μοίρες με το π και διαιρούμε με το 180 για να το μετατρέψουμε σε ακτίνια. Πιο σωστά σε υπολογιστικά, φίλε, ξέρετε είναι να το κάνετε έτσι και έτσι. Χρησιμοποιώντας δηλαδή τις συναρτήσεις, τις ενσωματωμένες συναρτήσεις degrees και radians. Εντάξει. Από την άλλη μεριά τώρα υπάρχουν μία σειρά υπολογισμών, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν με ποσότητες όπως είναι το ημίτονο, το συνημίτονο, η φαπτωμένη κτλ. Κοιτάξτε λίγο πώς γίνονται τούτα εδώ. Ας βάλουμε εδώ τον αριθμό 1. Ένα, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το 1 είναι ένα ακτίνιο. Εντάξει. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το συνημίτονο του 1, το οποίο πόσο πιστεύετε ότι είναι. Δεν είναι ένα πι, είναι ένα. Είναι το ένα από τα 3,14, εντάξει. Κάπου περίπου στο μισό, εντάξει, στο λίγο μεγαλύτερο. Αυτό εδώ είναι το ημίτονό του, εντάξει, που δουλεύει πάλι με τον ίδιο τρόπο, ένα όρισμα. Και αυτό εδώ είναι τι πράγμα. Το ταν είναι η εφαπτωμένη. Νομίζω ότι αν έχετε χρησιμοποιήσει ένα απλό κουμπιουτεράκι στο χέρι, εντάξει, αυτά τα κοσίν, ταν και τα λοιπά θα σας είναι οικεία, έτσι δεν είναι.
Ωραία, προσέξτε τώρα και λίγο, κυρίες και κύριοι. Αυτό εδώ σας το ξαναλέω, είναι ακτίνια. Αν για παράδειγμα εδώ δώσουμε το 45, δεν θα πάρουμε το ημίτονο 45 μοιρών. Θα πάρουμε το ημίτονο συν ημίτονο εφαπτωμένη κτλ. Πόσο, 45 ακτινίων, εντάξει. Αν θέλετε να μετατρέψετε αυτό εδώ, να υπολογίσετε δηλαδή, συγγνώμη, τους τριγωνομετρικούς αριθμούς με βάση τις μοίρες, θα πρέπει πρώτα να τις κάνετε. Να τις μετατρέψετε σε ακτίνια, για παράδειγμα να γράψετε αυτό εδώ, και να πάτε εδώ για παράδειγμα και να πείτε ότι θέλω πια το συνημίτονο του κελιού α3, εντάξει, το οποίο θα σας δώσει τι πράγμα. Το περίφημο ρίζα 2 δια 2, το 0,7 περίπου, αυτή εδώ η ποσότητα τώρα πια είναι το συνημίτονο των 45 μοιρών, εντάξει. Εναλλακτικά μπορείτε να το κάνετε και έτσι, να αφήσετε δηλαδή το κελί εδώ μέσα, το α2 όπως ήταν πριν, αλλά να κάνετε τη μετατροπή μέσα στη συνάρτηση συνημιτώνου. Πρώτα δηλαδή να μετατρέψετε τι πράγμα. Τις μοίρες σε ακτίνια και στη συνέχεια να καλέσετε τη συνάρτηση συνημιτών. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο, δεν θα αλλάξει, αλλά εδώ έχουμε κάνει τον υπολογισμό περιφραστικά, δηλαδή βηματικά αν θέλετε, πρώτα σε ένα κελί κάνουμε τη μετατροπή και στη συνέχεια καλούμε τη συνάρτηση που μας δίνει το συνημίτονο. Εδώ το έχουμε κάνει συνολικά, μέσα στον ίδιο τύπο δηλαδή, καλούμε και τη μετατροπή και την συνάρτηση συνημιτών. Όπως είχαμε πει και στα παλιότερα μαθήματα, κυρίες και κύριοι, όταν χρησιμοποιούμε τέτοιο εγκλεισμό συναρτήσεων, εμφόλευση δηλαδή, σας υπενθυμίζω ότι η σειρά των πράξεων γίνεται από μέσα προς τα έξω. Εντάξει. Πρώτα θα γίνει δηλαδή, θα εκτελεστεί η συνάρτηση radiance, η οποία θα πάρει ένα όρισμα και θα το μετατρέψει σε τι πράγμα. Σε ακτίνια και στη συνέχεια θα γίνει το συνημίτονο. Εντάξει. Αυτό που κάνουμε με λίγα λόγια είναι, παίρνουμε το 45, το κάνουμε ακτίνια και στη συνέχεια βρίσκουμε τι πράγμα. Το συνημίτονό του. Όχι παίρνουμε τα 45, κάνουμε ακτίνια, συγγνώμη, βρίσκουμε το συνημίτονο και μετά ακτίνια. Αυτό δηλαδή που θα γράψω εδώ από κάτω, δεν έχει καμία σχέση. Το βλέπετε. Αυτό εδώ θα σας πάρει το 45 και θα σας βρει το συνημίτονο, εντάξει, και στη συνέχεια θα σας πει τι πράγμα. Πόσα ακτίνια έχει αυτός ο αριθμός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, το σωστό λοιπόν για αυτό το σκοπό που το θέλουμε, δηλαδή να μας βρει το συνημίτονο 45 μοιρών, είναι το εδώ. Εντάξει. Απορία μέχρι εδώ. Προς το παρόν όχι. Τώρα, μαζί με τις συναρτήσεις συνημιτώνου, ημιτώνου και εφαπτωμένης, κυρίες και κύριοι, θα πούμε λίγο και για τις αντίστροφες συναρτήσεις. Κοιτάξτε λίγο τι κάνουν τούτες εδώ οι συναρτήσεις. Ας τις κάνουμε λίγο εδώ πέρα κάτω. Γράφουμε λοιπόν εδώ πέρα το, ας γράψω λίγο το 1 δεύτερο. Ωραία. Τώρα, τι κάνει η συνάρτηση A-cos. Η συνάρτηση A-cos παίρνει πάλι έναν αριθμό σαν όρισμα, αλλά αυτό το όρισμα τώρα πια δεν είναι ακτίνια, αλλά είναι το συνημίτονο και θα μας πει πόσα ακτίνια έχει η γωνία εκείνη το συνημίτονο της οποίας είναι τι πράγμα. 0,5, 1 δεύτερο. Η απάντηση στο ερώτημα, όπως ξέρετε, έχει άπειρες λίστα μαθηματικά ανάλογα με το πεδίο ορισμού, εντάξει. Δηλαδή, πολλές γωνίες μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Η απάντηση όμως που θα πάρουμε εδώ είναι η γωνία που πέφτει ανάμεσα στο 0 και στο π, εντάξει, στην αρχή του κύκλου, με λίγα λόγια. Αυτό εδώ το νούμερο τι είναι. Να ο τύπος. Θυμάστε καθόλου λίγο από τα μαθηματικά που κάνατε στο Λύκειο ή στο Γυμνάσιο, ποια γωνία έχει συνημίτονο 0,5. Ορίστε. Εξήντα μοίρες. Εντάξει, το θυμάστε αυτό εδώ. Αυτό που έχετε πάρει εδώ πέρα, ξέρετε τι είναι, γιατί γράφει 1,04. Γιατί δεν είναι μοίρες, αλλά είναι τι πράγμα. Είναι ακτίνια. Αν θα μετατρέψετε αυτό εδώ, αυτή την ποσότητα που πήρατε από ακτίνια σε μοίρες με τη συνάρτηση degrees, τι περιμένετε να πάρετε σαν απάντηση. Το 60. Με λίγα λόγια, αυτή εδώ η συνάρτηση σας λέει ότι δεν θα σου βρω το συνημίτονο μιας γωνίας, θα σου βρω ποια γωνία έχει αυτό το συνημίτονο. Εντάξει. Κάνει το αντίστροφη δουλειά δηλαδή.
Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε τι πράγμα, τις μοίρες, θα πρέπει να καλέσετε τη συνάρτηση degrees, εντάξει. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το κάνετε αυτό εδώ πώς. Με το... Θα τη βρούμε και την πατάρα, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, με το ημίτονο. Ποια γωνία έχει ημίτονο 0,5? Σε ακτίνια είναι περίπου 0,52. Αν θα το πάτε αυτό εδώ πέρα λίγο κάτω, το βλέπετε πώς έχει γίνει η μετατροπή. Και αντίστοιχα μπορείτε να κάνετε και την εφαπτωμένη. Ποια γωνία έχει εφαπτωμένη 0,5? Τόσα ακτίνια, αν θέλετε να βρείτε τις μοίρες της, είναι πόσο? Το κάναμε λίγο σωστά? Ναι, οκ. Εντάξει. Να σας πω μονάχα λίγο το εξής τώρα εδώ πέρα. Η συνάρτηση που έχουμε γράψει εδώ, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε έτσι, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτήν εδώ τη μορφή της, εντάξει. Θα αφήσουμε όμως αυτούς τους υπολογισμούς για αρκετά αργότερα, κυρίες και κύριοι, όταν θα κάνουμε έτσι λίγο πιο περίπλοκες πράξεις στα μαθηματικά. Προς το παρόν μείνετε στο ημίτονο και στο συνημίτονο και στην εφαπτωμένη. Κατανοητό? Θα κλείνουμε λίγο, προς το παρόν λοιπόν κλείνουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς εδώ, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στη συνέχεια, αφού τακτοποιήσουμε την μπαταρία για να μην γκρινιάζετε λίγο στα αθροίσματα, εντάξει, που μπορούμε να κάνουμε, πέρα από τη συνάρτηση SAM δηλαδή. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε λίγο για αυτά τα γραφήματα διασποράς που σας έλεγα, εντάξει. Λοιπόν, για ακούστε με λίγο, κυρίες και κύριοι. Ας πούμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε μία μεταβλητή χ και εδώ μία μεταβλητή ψ. Οπα. Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε λίγο ότι είχαμε χρησιμοποιήσει την συνάρτηση αθροίσματος. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε το άθροισμα των αριθμών που έχω γράψει στη στήλη α σαν, σαν μεταβλητή χ, εντάξει, δεν θα γράψουμε τούτο εδώ. Τότε είναι το άθροισμα. Ωραία, εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Το κάνει σωστά. Το ίδιο δεν θα γίνει και σε αυτή τη στήλη. Τώρα έχω πάει από εδώ, εντάξει. Είναι 1 και 1 και 2 και 2 και 2 μας κάνει 8. 3, εντάξει, κατανοητό αυτό, το θυμόμαστε, τελειώνουμε. Για κοιτάξτε τώρα λίγο κάτι. Κοιτάξτε λίγο αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Οπα. Τη SAM-SQ. Η SAM-SQ, όπως την έχω γράψει εδώ, το όρισμα της είναι ακριβώς το ίδιο από πάνω. Αυτό που θα αθροίσει όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι οι αριθμοί που είναι μέσα στην περιοχή α2 έως α6, αλλά θα αθροίσει τα τετράγωνα αυτών των αριθμών, εντάξει. Βλέπετε το αποτέλεσμα λοιπόν είναι μεγαλύτερο. Με λίγα λόγια, αυτή εδώ η ποσότητα είναι τετράγωνο συν τετράγωνο συν τετράγωνο συν τετράγωνο συν τετράγωνο. Για να το δείτε λίγο αναλυτικά, κάτι θα κάνουμε αυτόν εδώ τον υπολογισμό. Θα πάρουμε αυτό το κελί και θα το υψώσουμε στο τετράγωνο, έτσι, εντάξει. Θα τραβήξουμε αυτόν εδώ τον υπολογισμό προς τα κάτω και στη συνέχεια αυτό εδώ, συγγνώμη λίγο, έτσι. Εδώ είναι κενό, δεν υπάρχει τίποτα, εντάξει, αλλά αυτό είναι 173. Βλέπετε τι γίνεται. Με λίγα λόγια, η συνάρτηση SAM-SQ σας επιστρέφει όχι το άθροισμα των αριθμών που είναι μέσα σε μια περιοχή, αλλά το άθροισμα των τετραγώνων τους, εντάξει, υψώνει κάθε αριθμό στο τετράγωνο. Μην νομίζετε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό είναι μια ποσότητα που χρειαζόμαστε κυρίως σε υπολογισμούς της στατιστικής, εντάξει. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουμε λίγο σε αυτή στην άθροιση υποσυνθήκη που είχαμε πει σε ένα από τα προηγούμενα μαθήματα, ότι θα την ξαναδούμε λίγο μετά. Για κοιτάξτε λίγο το εξής. Η στήλη χ, αυτή εδώ, βλέπετε ότι έχει και θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Λοιπόν, θα καλέσω λοιπόν εδώ τη συνάρτηση SAM-IF. Είναι μια ειδικού τύπου συνάρτηση, εντάξει, η οποία αθροίζει τα περιεχόμενα του ορίσματός της, αλλά κάτω από κάποια συνθήκη.
Θα ξαναγράψω λίγο αυτήν εδώ την περιοχή, ότι θέλουμε να αθροίσουμε, για παράδειγμα, το α2 έως το α6. Εδώ όμως θα συμπληρώσω αυτόν εδώ τον ορισμό. Θα βάλω δηλαδή μέσα σε διπλά εισαγωγικά μεγαλύτερο του 0. Το μεγαλύτερο του 0 που έγραψα εγώ εδώ δεν είναι καθολικό, δηλαδή σαφώς και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι κάποια άλλη συνθήκη, εντάξει. Έτσι όμως που το έχω γράψει σημαίνει ότι θα αθροίσουμε τι πράγμα. Τους αριθμούς εκείνους τη στήλη α, εντάξει, όπου είναι μεγαλύτερο από πόσο? Από 0. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο πήραμε. Εδώ είναι 18, εδώ είναι 15. Γιατί? Έχουμε απαλείψει αυτό εδώ το μείον 3, δεν το πήραμε υπόψη. Απ' την άλλη μεριά, το όρισμα που βάζουμε εδώ πέρα δεν είναι ανάγκη να είναι τι πράγμα πάντοτε 0. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι μικρότερο του 0. Να αθροίσουμε μόνο τι πράγμα, τους αρνητικούς αριθμούς. Θα μπορούσαμε να γράψουμε για παράδειγμα επίσης τους αριθμούς που είναι μεγαλύτερο από το 1. Συγγνώμη, λίγο το 2. Ναι, δεν θα πάρουμε υπόψη μας με λίγα λόγια τι πράγμα. Το εδώ θα πάρουμε, αυτό είναι false, εντάξει. Το 16 που παίρνουμε εδώ σαν αποτέλεσμα αυτής της άθρησης υπόρους αφορά από όλους τους αριθμούς ποιους? Το 12 και το 4. Μην ξεγελιάστε κυρίες και κύριοι με περιπτώσεις απλές όπως είναι τούτη εδώ που το μάτι μας εύκολα μπορεί να διακρίνει τι είναι θετικός, τι είναι αρνητικός, τι είναι πάνω ή κάτω από το 2, εντάξει. Σε μεγάλα και σημαντικά προβλήματα και στην πραγματικότητα το πλήθος των δεδομένων είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να τα κάνουμε το μάτι. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αυτές τις μεθοδολογίες, αυτές τις συναρτήσεις, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει και με τις άμυφες αυτό το... Ναι, ορίστε, πες το. Ναι, το δεύτερο όρισμα αυτής της συνάρτησης, που είναι μία έκφραση και όχι κελιά, πρέπει να είναι μέσα σε εισαγωγικά. Από την άλλη μεριά, Νεφέλη και οι υπόλοιποι, κοιτάξτε λίγο, θα ξανακάνω τον υπολογισμό τώρα πια, για να μάθουμε και κάτι όλο, όχι απλά πληκτρολογώντας τον, αλλά καλώντας τον οδηγό συναρτήσεων. Ο οδηγός συναρτήσεων κάνει την ίδια δουλειά που κάνει και η πληκτρολόγηση. Λίγο πιο αργά, αλλά με περισσότερα βήματα καθοδήγησης, αν είτε δεν θυμόμαστε τον ακριβές τύπο της συνάρτησης, εντάξει, είτε χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε. Θα πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι, που γράφει, βλέπετε που γράφει F2H. Ή από το μενού της εισαγωγής θα διαλέξει εδώ πέρα που λέει συνάρτηση ή τύπος. Η συνάρτηση που θέλουμε να κάνουμε τώρα πέφτει στην κατηγορία μαθηματική. Σήμερα τουλάχιστον κάνουμε αυτό το μάθημα. Αν τη διαλέξετε, απλά όλο αυτό το πλήθος των συναρτήσεων θα μικρύνει. Θα σας πάει στις συναρτήσεις μιας κατηγορίας. Εναλλακτικά μπορείτε να αφήσετε και το όλα. Να έχετε δηλαδή μια λίστα από όλες τις πιθανές συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι ότι θα πρέπει να ψάξετε πολύ εδώ μέσα. Εντάξει. Πάμε να το ψάξουμε λοιπόν. Λοιπόν, βλέπετε πουθενά, εδώ είμαστε, εντάξει. Βλέπετε εδώ πέρα τι γράφει δίπλα. Με αυτόν εδώ τον τρόπο μπορείτε λοιπόν να κάνετε τι. Να πάρετε λίγο βοήθεια τι κάνει σαν MIF, τι κάνει αυτή η SAM Total που δεν είπαμε ακόμα, τι κάνει η SAM Product και ούτω καθεξής. Άλλες συναρτήσεις, εντάξει. Και έτσι σιγά σιγά να εμπλουτίσετε λίγο τις γνώσεις σας. Απ' την άλλη μεριά μπορείτε να ανοίξετε εδώ πέρα που λέει βοήθεια. Θα σας πω λίγο τώρα το εξής για αυτή τη βοήθεια, κυρίες και κύριοι. Η βοήθεια θα σας πει πάνω κάτω αυτό που γράφω, που λέω και εγώ. Τι κάνει κάθε συνάρτηση, παραδείγματα χρήστησης και ούτω καθεξής, εντάξει. Να, εδώ πέρα για παράδειγμα μπορείτε να δείτε τι κάνει η συνάρτηση A-SYN, πώς δουλεύει κτλ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει πληρέστερος οδηγός χρήσης των συναρτήσεων που έχουν τα υπολογιστικά φύλλα από αυτή που θα βρείτε μέσα σε αυτή την ενσωματωμένη βοήθεια. Η αλήθεια είναι μάλιστα ότι η αντίστοιχη βοήθεια που θα βρείτε στις εκδόσεις της Microsoft σε σχέση με το LibreOffice είναι ακόμα μεγαλύτερη, εντάξει. Αν τυπώσει κανείς αυτή τη βοήθεια με λίγα λόγια να ξέρει ότι ξεπερνάει τις 2.000 ή 2.500 σελίδες. Φανταστείτε ένα τέτοιο βιβλίο, δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι τεράστιο. Οπότε μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτή τη βοήθεια, εντάξει, έτσι ώστε συνεχώς και να βρίσκετε άκρη σε αυτό που θέλετε να κάνετε και να εμπλουτίζετε σταδιακά και τις γνώσεις σας. Τώρα, αφού διαλέξουμε τη συνάρτηση που θέλουμε εδώ πέρα, μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, θα έχει μια... Γιατί μας κόλλησε εδώ, μισό λεπτάκι, κάτι έκανα λίγο πριν, ένα λεπτάκι δώστε λίγο. Θα σας οδηγήσει στο να συμπληρώσετε τι πράγμα. Τον τύπο όπως τον έχουμε γράψει πριν, εντάξει. Εδώ κάτι έκανα τώρα, κατά λάθος, δεν το είδατε εσείς και πάλι ένα λεπτάκι λίγο διάλειμμα, ναι, εντάξει. Το κλείσα, οκ. Okay.
Ένα λεπτάκι. Θυμάται κανείς τι είχαμε βάλει εδώ? Όχι, ε. 12. Οπα. Ήτανε 12, 3. Ναι. Μείον 4. 0. 4. 4. Εντάξει, φτάνουν αυτά, δεν πειράζει. Και εδώ ήταν 1-1, 2-2-2, ε. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι στην άρτηση άμυφα, να τη δούμε λίγο, κυρίες και κύριοι. Από τις μαθηματικές, να την βρούμε λίγο γρήγορα εδώ. Κοιτάξτε λίγο τώρα το εξής. Παρατηρήστε ότι σε αυτόν τον οδηγό έχετε τρία ορίσματα τώρα πια, 1, 2, 3 και όχι 2, εντάξει. Απλά υπάρχουν έντονα γράμματα και κανονικά γράμματα. Σε αυτούς τους οδηγούς, κυρίες και κύριοι, οι περιοχές που είναι σημασμένες με έντονα γράμματα σημαίνει ότι τα ορίσματα είναι υποχρεωτικά. Αυτά που δεν έχουν σήμανση, τα ορίσματά τους είναι τι πράγμα? Προαιρετικά. Μπορείτε δηλαδή και να μην τα βάλετε. Λοιπόν, η περιοχή λοιπόν που θέλουμε να αθροίσουμε είναι τούτη εδώ. Τα κελιά αυτά εδώ, εντάξει. Και τα κριτήρια είτε μπορείτε να τα βάλετε από κάποια περιοχή, είτε να τα πληκτρολογήσετε, πώς το λένε, εδώ. Απλά, προσέξτε λίγο, χρειάζεται τι? Να τα βάλετε μέσα εισαγωγικά. Τα κριτήρια είναι μια έκφραση. Ο υπολογιστής θα αναλύσει αυτή την έκφραση και πρέπει να μπουν μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Τώρα, μπορείτε να παραλείψετε το τρίτο τι πράγμα? Το τρίτο όρισμα, εντάξει. Και να πατήσετε εδώ πέρα τι? Εντάξει. Θα πάρετε αυτό που είχαμε πάρει και πριν σαν αποτέλεσμα. Τώρα, προσέξτε λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να βάλετε εδώ, όπως κάναμε και πριν, ένα τρίτο όρισμα. Για παράδειγμα, μια άλλη περιοχή κελιών. Προσέξτε λίγο. Περιοχή κελιών, συνθήκη, περιοχή κελιών. Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντική και από το αποτέλεσμα και μόνο μπορείτε να μου πείτε που, γιατί είναι διαφορετικό. Αν θέλετε, ας αφήσουμε λίγο και τα δύο. Εδώ το 18 και ας γράψουμε λίγο εδώ με τις δύο στήλες, εντάξει. Θα το κάνουμε πιο αναλυτικά, πάλι. Πάμε να βρούμε λίγο τη συνάρτηση ΣΑΜΙΦ. Και έχουμε πρώτο όρισμα, είναι μια περιοχή κελιών. Εντάξει, αυτή εδώ. Δεύτερο όρισμα είναι μια συνθήκη. Μεγαλύτερο τίνος του μηδενός. Όπα, συγγνώμη λίγο. Όχι, όχι, ένα λεπτό, γιατί εγώ βιάστηκα να... από το πιστοπληκτρολόγιο. Είπαμε, βάζουμε μεγαλύτερο του μηδενός, εντάξει. Θα συμπληρώσουμε όμως και ένα τρίτο όρισμα, το οποίο είναι πάλι περί μια περιοχή κελιών, όπως και πριν. Όχι η ίδια, μία άλλη. Απλά πρέπει να έχει το ίδιο πλήθος κελιών, εντάξει. Να μην είναι διαφορετικό το πλήθος της, δηλαδή. Α, δείτε το λίγο τώρα έτσι όπως είναι, εντάξει. Προσέξτε λίγο. Θέλουμε να πάρουμε την περιοχή α2 έως α6. Με κριτήρια που λένε μεγαλύτερο του μηδενός, να μην πάρουμε υπόψη μας τους αρνητικούς αριθμούς, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θα αθροίσουμε είναι η στήλη Β, όχι η στήλη Α. Εντάξει. Με λίγα λόγια, κοιτάξτε λίγο τώρα τι γίνεται. Γιατί εδώ παίρνουμε 5 και εδώ παίρνουμε 18. Εδώ αθροίσαμε τους αριθμούς της στήλης Α, που όταν ο αριθμός είναι τι πράγμα? Θετικός. Μεγαλύτερος του μηδενός. Εδώ αθροίσαμε τη στήλη Β για εκείνες τις τιμές της στήλης Α, όπου το Α είναι τι πράγμα, το Χ είναι τι πράγμα, θετικό, εντάξει. Με λίγα λόγια, ποιος αριθμός δεν έχει μπει στο άθροισμα? Όχι το μείον 3, αυτό εδώ το 1 που αντιστοιχεί στο μείον 3. Για να το δείτε λίγο καλύτερα, μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ έτσι. Και το 2 δεν είναι μέσα. Τι λέτε? Ναι, και αυτό εδώ πέρα δεν ανήκει, εντάξει. Και αυτό εδώ δεν έχει αθροιστεί. Ωραία. Προσέξτε λίγο κάτι. Το βλέπετε πως είναι. Αυτό το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο για να διακρίνουμε λίγο κάτι άλλο που θα κάνουμε μετά. Εντάξει. Προσέξτε λίγο. Αν αυτή η συνθήκη γίνει εδώ αρνητική, τι θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα? Τώρα θα πάρουμε τι? Θέλουμε να αθροίσουμε τη στήλη Β εκεί όπου η Α είναι αρνητική. Πόσο θα πάρουμε? 11. Πώς 11, βρε? Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο το εξής. Μπορούμε επίσης, θα το ξαναγυρίσουμε αυτό εδώ πέρα στο 1 και να κάνουμε λίγο το εξής τώρα. Αν σας πω λίγο το εξής.
αθροίστε τη στήλη α, εντάξει, εκεί όπου το ψ, μάλλον αθροίστε τη στήλη χ, όπως την έχω γράψει εδώ, εκεί όπου το ψ είναι μονάδα. Βλέπετε ότι το ψ έχει δύο αριθμούς, το 1 και το 2. Αυτές οι μεταβλητές συνήθως λέγονται, κυρίες και κύριοι, κατηγοριακές μεταβλητές. Χωρίζουν τα δεδομένα δηλαδή σε διάφορες υποκατηγορίες. Πολύ συχνό αυτό στη συλλογή δεδομένων. Για παράδειγμα, φανταστείτε μια συλλογή ερωτηματολογίων, η οποία σας λέει ότι αν αυτός που το συμπληρώνει είναι, ξέρω εγώ, αγόρι-κορίτσι, για παράδειγμα, σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκει, νέος, μεσήλικας, γέρος κτλ. Εντάξει. Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα κωδικοποιούμε σε 1 και 2 και κάνουμε υποκατηγορίες με τα δεδομένα. Ας πάρουμε τώρα αυτό το εδώ το απλό το παράδειγμα και πείτε μου λίγο το εξής. Ποιο είναι το άθροισμα της στήλης χ εκεί όπου το ψ είναι μονάδα? Για πες τον Εφέλη, τι θα γράψουμε. Ναι. Ναι. Ίσον ένα. Α2 σε α6. Τι περιμένουμε να πάρουμε σαν αποτέλεσμα, έτσι όπως σας είπα. Αθροίστε μου τη στήλη α, εντάξει, εκεί όπου η στήλη β, ή αν θέλετε αθροίστε το χ, εκεί όπου το ψ είναι 1. Τι περιμένουμε να πάρουμε σαν αποτέλεσμα? Πόσο? Πολύ ωραία. Βλέπετε τώρα ότι όσο βάζουμε σύστημα στη ζωή μας, τα βρίσκουμε και πιο σωστά. Εντάξει, με λίγα λόγια, δεν σημαίνει ότι πρέπει αριστερά να βάζουμε το α και δεξιά να βάζουμε το β κτλ. Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εάν λείπει αυτό. Αν έχετε γράψει τη συνάρτηση με τρία ορίσματα, η άθρηση γίνεται εδώ, στο τελευταίο. Αν παραλείψετε αυτό το τρίτο όρισμα, αυτό εδώ, εντάξει, η άθρηση θα γίνει αναγκαστικά πού? Στο πρώτο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Απορία μέχρι εδώ. Λίγο πιο δυνατά, Νεφέλη. Εδώ δεν μπορούμε να το βάλουμε. Έτσι όπως συντάσσεται η συνάρτηση if, παίρνει μία στήλη και ένα, πώς το λένε, μία συνθήκη. Θα πρέπει να κάνετε μία διαφορετική, πώς το λένε, συνθήκη. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε επίσης άλλες παραπάνω συναρτήσεις που κάνουμε ακόμα πιο πολύπλοκα κριτήρια, εντάξει. Αλλά εκεί θα πάμε σε άλλη κατηγορία συναρτήσεων. Θα είμαστε την άλλη Πέμπτη, θα τα πούμε. Εντάξει, στο επόμενο μάθημα. Δεν το αποφεύγω, απλά θέλω να σου πω, ας μην χάνουμε λίγο τη σειρά μας, εντάξει. Εναλλακτικά μπορείτε να φτιάξετε εδώ μια δική σας στήλη με end, or κτλ. Και να χρησιμοποιήσετε αυτή τη στήλη ως δείκτη. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει, κυρίες και κύριοι, λίγο με τους υπολογισμούς, τα μαθηματικά. Το λίγο χρόνο. Ναι, βέβαια. Ναι, πες μου, Γεωργία. Το. Όχι συνήθως, πάντα. Όταν θέλουμε να μετρήσουμε από κάτω, βάλουμε σαν, θέλουμε να μετρήσουμε ή τα true ή τα false, δεν γίνεται αυτό. Πάντα βγάζουμε 10 από κάτω. Όχι, σας είπα ότι θα πρέπει να ελέγξετε εδώ με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, από εδώ που λέει επιλογές, πρέπει και προσαρμογή, να βρείτε τι να κάνετε τα true και τα false. Εντάξει. Ναι. Ακριβώς, να θέλει ανταλλαγή, εντάξει, να μην τα παίρνει σαν λέξη, να τα παίρνει σαν λογική τιμή, σαν ένα μηδέν, εντάξει. Λοιπόν, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι. Το πρώτο διάγραμμα, κυρίες και κύριοι, που θα χρειαστεί να συζητήσουμε σήμερα, πώς το κάνουμε, είναι το διάγραμμα διασποράς. Ας δούμε λίγο τι λέει τούτο εδώ. Α, αυτό εδώ. Δεν θέλω να πω πάρα πολύ σε αυτή την κουβέντα, γιατί πιθανότατα στο μάθημα της στατιστικής έχετε κάνει ήδη πολύ περισσότερα πράγματα σχετικά με τα διαγράμματα, ειδικά και ειδικότερα με τα διαγράμματα διασποράς. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι το εξής. Πώς κάνουμε ένα τέτοιο διάγραμμα σε ένα λογιστικό φύλλο? Εντάξει, αυτό που βλέπετε είναι ένα διάγραμμα διασποράς. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Οι τελίτσες που βλέπετε εδώ παριστούν στον οριζόντιο άξονα τη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί έξω από ένα ζαχαροπλαστείο. Και στον κάθετο άξονα το ποσό των πωλήσεων σε παγωτά, καθώς μπήκε η άνοιξη το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, για παράδειγμα. Εντάξει. Ο μαγαζάτορας, αυτός που είχε αυτό το ζαχαροπλαστείο, παρατηρεί ότι
τις μέρες όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει έστω και λίγο, αυξάνεται κατακόρυφα τι πράγμα. Αυξάνονται πολύ στα παγωτά του, εντάξει. Λοιπόν, περισσότερα πράγματα θα πούμε και εμείς αργότερα για την εξήγηση και την ερμηνεία που δίνουμε σε τέτοια διαγράμματα. Προς το παρόν θα μάθουμε να τα κάνουμε. Τα δεδομένα μας είναι τούτα εδώ, κύριε, και εκείνη αυτός εδώ πέρα ο πίνακας, ωραία. Τα αντιγράφουμε, προσέξτε λίγο, έχουμε τρεις σειρές δεδομένων εδώ πέρα. Η σειρά δεδομένων όμως νούμερο 1, το day, η ημέρα, δεν περιγράφεται πουθενά. Αυτή εδώ, για παράδειγμα, η τελίτσα, που λέει ότι στους 21 βαθμούς εγώ πούλησα τόσο, χοντρικά 170, δεν λέει ποια μέρα ήταν. Το παραλείπουμε αυτό, εντάξει. Αυτή την πληροφορία δηλαδή τη χάνουμε. Δεν είναι μια χρονολογική σειρά όπως τα είχαμε δει προηγουμένως. Πάρτε λοιπόν τούτο εδώ. Επικολλήστε τα. Πήρε με απλώς τα δεδομένα προς το παρόν, εντάξει. Προσέξτε λίγο τώρα λίγο κάτι. Μία, για να κάνετε το διάγραμμα, μία επιλογή είναι αυτή να δω τη στήλη, τη διαγράψετε τελείως. Δεν τη χρειαζόμαστε, εντάξει. Επειδή όμως γενικά πάνω σε αυτό το φύλλο μπορούμε να κάνουμε πολλές άλλες δουλειές αργότερα και να χρειαστούμε και αυτή την ημέρα, εντάξει. Προς το παρόν δεν το κάνουμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το διάγραμμα θα στηριχτεί μόνο σε αυτές τις δύο στήλες. Ναι. Άμα την αφήνουμε στο διάγραμμα, δεν θα μας πείραζε. Βέβαια μας πείραζε. Βλέπεις εδώ πέρα πουθενά να λέει day, όπως σου λέω να το κάνεις. Όχι, απλά θέλω να πω μέσα να πάμε να σχεδιάσουμε και μας συνοπλούσε. Κοίτα, κοίτα λίγο τι θα γίνει. Κοίτα λίγο τι θα γίνει. Πρώτον, αυτό που πρέπει να αποφύγετε είναι να κάνετε ένα τέτοιο διάγραμμα. Αυτή τη μορφή που λέει εδώ πέρα γραμμή. Εντάξει, και να βάλετε τέτοια σημεία. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Επίσης, δεν θέλουμε τρεις γραμμές δεδομένων, το βλέπετε. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε να κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, λέγεται διάγραμμα διασποράς. Η διασπορά, η διαφορά που έχει αυτό το διάγραμμα εδώ, με βάση όλα αυτά εδώ πέρα, είναι ότι χειρίζεται τον άξονα Χ, τον οριζόντιο άξονα, με παρόμοιο τρόπο που χειρίζεται και τον άξονα Ψ, ως αριθμητικές τιμές δηλαδή. Δεν παίρνει τον άξονα Χ, τον οριζόντιο άξονα, και να τον κάνει κατηγορίες. Τον παίρνει σαν τιμές και τον χειρίζεται σαν τιμές. Εντάξει, πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών. Προς το παρόν δεν θέλουμε να ενώσουμε αυτά τα σημεία, και μπορούσατε να διαλέξετε για παράδειγμα κάτι τέτοιο ή κάτι τέτοιο που θα δούμε στη συνέχεια. Για την ώρα μένουμε μόνο εδώ. Δώσε μας δηλαδή μόνο το σημείο, το Χ και το Ψ που έχει το κάθε σημείο. Εντάξει. Εδώ μπορείτε να τα αφήσετε έτσι. Προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Βλέπετε που πήραμε το temp και το sales. Το αφήσαμε το day, δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Κατανοητό. Λοιπόν, έχει πάρει αυτόματα, ξέρετε εδώ που λέει τιμές στο Χ και στο Ψ. Αλλά προσέξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι. Εδώ που λέει temp που είναι η θερμοκρασία, βλέπετε τι γράφει εδώ. Αν θα πάτε εδώ πέρα, οι τιμές αυτές εδώ πέρα βλέπετε που είναι α2 ως α. Δεν είναι σωστά. Το α θυμάστε που είναι τι πράγμα. Τι ήταν το α. Αυτό πρέπει να γίνει τι πράγμα εδώ. Να το κάνετε β, είτε να πάτε να το κάνετε από εκεί, είτε να το διορθώσετε από εδώ πέρα. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, και εδώ που λέει τιμές για το ψ, δεν είναι πια η στήλη β. Πρέπει να το πάτε με λίγα λόγια λίγο πιο δεξιά, εντάξει. Είναι στη στήλη σ. Το διορθώνουμε και αυτό εδώ. Ή μπορείτε με το ποντίκι να το επιλέξετε, εντάξει. Εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε το υπόμνημα, αλλά μιας και έχουμε μία σειρά δεδομένων, το παρακάμπτουμε, εντάξει, δεν χρειάζεται. Και αν θέλετε, μπορείτε εδώ να πληκτρολογήσετε αυτά που έχω γράψει και εγώ εδώ πέρα, ότι ο άξονας Χ, τι είπαμε ότι ήτανε, θερμοκρασία, και αυτό εδώ ήτανε τι, sales, όπα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, όπου κάνουμε διαγράμματα διασποράς, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και πλέγμα στον κάθετο άξονα, εντάξει, να είναι και εδώ δηλαδή, να είναι σαν, πώς λέμε το χαρτί μιλιμητρέ, το θυμάστε, που έχει τα τετραγωνάκια, θα κάνει κάτι τέτοιο, εντάξει. Τέλος. Τι μας ξέφυγε λίγο εδώ. Γιατί πήραμε δύο. Αυτό εδώ πέρα δεν το χρειαζόμαστε, το διαγράφουμε. Εντάξει. Οι τελίτες που κάνετε εδώ πέρα είναι λίγο τεράστιες, γι' αυτό ενώνονται λίγο. Εντάξει. Μπορείτε από εδώ από τη μεφοποίηση να τα μικρύνετε λίγο. Ας τα κάνουμε 15 στο μέγεθός τους. Είναι κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε. Να σας πω τώρα λίγο κάτι. Αυτό εδώ το διάγραμμα τώρα, που αν το μορφοποιήσετε λίγο ακόμα θα καταλήξετε εκεί που είχαμε φτάσει, σας δείχνει ένα σωρό πράγματα, και να ξέρετε ότι τα διαγράμματα διασποράς είναι τα σπουδαιότερα διαγράμματα που έχουμε να κάνουμε,
όταν μιλάμε για δύο, για δύο σειρές δεδομένων, για δύο ποσότητες δηλαδή, εντάξει. Και θέλουμε να δούμε κατά κύριο λόγο, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τη σχέση τους ή τη συσχέτισή τους. Όπως θα έχετε μάθει και από τη στατιστική, αυτό που παρατηρούμε εδώ πέρα είναι τι πράγμα. Αυτό που σας δίνει αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα τι είναι. Ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, όσο προχωράτε στη θερμοκρασία μεγαλύτερη, γενικά αυτά τα πράγματα, οι πωλήσεις τι κάνουν. Γενικά, δεν θα αυξάνονται πάντοτε. Για παράδειγμα, είχατε δύο μέρες θερμοκρασία, 20, οι πωλήσεις σας δεν ήταν οι ίδιες. Αυτό εδώ το διάγραμμα δεν σας δείχνει μία μαθηματικού τύπου σχέση. Θυμάστε τα μαθηματικά που λέγαμε ότι γράφημα μιας συνάρτησης είναι ότι για κάθε χ έχουμε τι πράγμα. Ένα μοναδικό ψι. Εδώ μπορεί να έχετε ένα χ, αλλά να έχετε δύο ψι. Εντάξει, είναι στατιστικό διάγραμμα και όχι μαθηματικού τύπου. Καταλάβαμε λίγο πώς γίνεται. Εναλλακτικά και στα γρήγορα, κυρίες και κύριοι, και να το κάνετε λίγο πιο, πώς το λένε, καλά, θα σας πω λίγο το εξής. Το κλείνουμε τώρα τούτο εδώ. Τα διαγράμματα διασποράς προσπαθήστε να κάνετε για όσα περισσότερα δεδομένα μπορείτε. Απλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, είναι να συλλέξετε πληροφορίες όπως έχουν να κάνουν, που έχουν να κάνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, με το βάρος και το ύψος των φίλων σας. Να μαζευτείτε μια παρέα, δηλαδή 5-6 άτομα, και να δείτε πόσο βάρος και το βάρος συσχετίζεται με το ύψος, εντάξει. Ή να χωρίσετε μετά αυτά τα δεδομένα σε υποκατηγορίες. Χωριστά, ξέρω εγώ, τα αγόρια, χωριστά τα κορίτσια και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη μεριά, προσπαθήστε να βρείτε δεδομένα οικονομικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, θα σας πω λίγο το εξής. Εάν πάρετε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει, είτε αυτές που είναι στο ευρώ, είτε και όλες μαζί, προσπαθήστε να βάλετε σε έναν άξονα μία σειρά δεδομένων και σε έναν άλλον άξονα μία δεύτερη σειρά δεδομένων. Παραδείγματα. Πάρετε το μέσο εισόδημα που έχει κάθε χώρα, εντάξει. Λοιπόν, και από στον έναν άξονα και στον άλλον άξονα το μέσο, την αναμενόμενη διάρκεια ζωής. Πόσο δηλαδή αναμένεται να ζήσει κάποιος που ζει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία κτλ. Και πόσο είναι ο μισθός του ή πόσο είναι το εισόδημά του γενικά, όχι μόνο ο μισθός του. Άλλο δεδομένο είναι το εξής. Πόσο πλήθος νοικοκυριών μέσα σε μια χώρα χρησιμοποιεί ίντερνετ στο σπίτι του, διαδίκτυο στο σπίτι του, και πόσες μέρες χρειάζεται κατά μέσο όρο σε μια χώρα για να ανοίξει κανείς μια καινούργια επιχείρηση. Έχουν συσχέτιση αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Άλλο γεγονός. Πόσα χρόνια κανείς κάθεται στις σπουδές, εντάξει, κατά μέσο όρο σε μια χώρα, όλες τις σπουδές, από την πρώτη δημοτικού μέχρι όσο θέλει, εντάξει. Και ένα άλλο δεδομένο είναι το εξής. Πόσος είναι ο μέσος μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου υπαλλήλου. Κάποιος δηλαδή που δουλεύει τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής του, εντάξει. Πόσο μέσο μισθό παίρνει κατά μέσο όρο. Έχει σχέση το ένα με το άλλο. Πάρτε μέσους όρους από διαφορετικές, πώς το λένε, ευρωπαϊκές χώρες. Όσες περισσότερες μπορείτε, αν μπορείτε, πάρετε και όλες, εντάξει. Το τελευταίο παράδειγμα που θα πούμε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε λίγο το μάθημα, έχει να κάνει με τη χρήση των διαγραμμάτων διασποράς για την παραγωγή, συγγνώμη λίγο, για την κατασκευή μαθηματικών συναρτήσεων, γραφημάτων μαθηματικών συναρτήσεων. Θα δούμε ένα παράδειγμα και τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα τα κάνετε, πώς το λένε, μόνοι σας, εντάξει. Για κοιτάξτε λίγο. Θέλετε να δούμε ένα αυτοσυνημήτωνο ή τι είναι μια πολυονημική συνάρτηση. Τι πολυονημική. Ας δούμε τούτο εδώ, εντάξει. Πώς κάνουμε ένα τούτο εδώ. Για να κάνουμε το γράφημα μιας πολυονημικής, γενικά μια συνάρτηση, κυρίες και κύριοι, όπως είναι τούτο εδώ. Εδώ τυχαίνει να είναι μια πολυονημική συνάρτηση, η μείον χ τετράγωνο συν χ συν 2. Θα πρέπει να κάνετε το εξής. Καταρχήν να σας πω ότι το προγράμματα όπως είναι το Microsoft Excel ή το Open Office κτλ, ή το LibreOffice, δεν είναι κατασκευασμένα για να φτιάχνουν γραφήματα μαθηματικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, αν ανοίξει κανείς ένα πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα, ας δούμε ένα γρήγορο παραδειγματάκι εδώ. Για κοιτάξτε λίγο. Μπορεί κανείς να ανοίξει για παράδειγμα ένα πρόγραμμα που λέγεται GNUplot και να πει ότι θέλω το γράφημα της συνάρτησης του συνημητώνου. Το πήραμε, εντάξει. Βλέπετε ότι η εντολή που έχω γράψει είναι απλώς τι πράγμα. Plot cosine χ, εντάξει. Ή μπορώ εδώ πάνω απευθείας να πω δώσε μου και το ημίτονο. Κάνε το συνημίτονο και βάλε και το ημίτονο, εντάξει, να είναι δύο μαζί, εντάξει. Δεν ξέρω αν οι γραμμές τώρα είναι αρκετά έντονες ώστε να τις διακρίνετε, αλλά δεν είναι πολύ πιο εύκολος αυτός εδώ ο τρόπος. Πλότ αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο και το καθεξής. Και παίρνετε το γράφημα του ημιτόνου, του συνημιτόνου, οποιασδήποτε άλλη συνάρτηση, εντάξει.
Για παράδειγμα, αυτοί που συζητάμε εδώ, μπορείτε να του πείτε ότι θέλω να κάνω το γράφημα του χ τετράγωνο, πώς ήταν μετά, συν 2χ, συν χ. Ναι, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Εντάξει, αυτό εδώ, εντάξει. Να το. Αυτό δεν είναι. Ορίστε. Α, οκ. Okay. Οκ, okay, ωραίο, καλό. Μπράβο, ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, ή για παράδειγμα, αν δείτε εδώ που τα όρια είναι από το μείον 2 έως το 2, μπορείτε πολύ εύκολα να τα προσδιορίσετε εδώ στην αρχή, αν μέσα σε αγγείλες πληκτρολογήσετε τα όρια της συνάρτησης, εντάξει. Αυτό θέλω να σας πω λίγο το εξής, ότι μην φαντάζεστε ότι επειδή ξεκινάμε να μαθαίνουμε κάτι υπάρχει μόνο αυτό. Για κάθε τι πράγμα που θέλουμε για κάθε πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε, υπάρχει και ένα συνήθως εξειδικευμένο λογισμικό που το αλύνει, εντάξει. Τα υπολογιστικά φύλλα, εντάξει, καταχρηστικά τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μαθηματικού τύπου διαγράμματα, εντάξει. Μπορείς μένα, αλλά να ξέρετε ότι γενικά είναι λίγο βάσανο, όπως θα δούμε τώρα. Αλλιώς χρησιμοποιείτε ένα πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα, όπως είναι αυτό το GNUplot, το οποίο είναι φτιαγμένο για να κάνει γραφήματα. Να το ορίστε. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Αν θέλετε, βάλετε και εδώ πέρα και τις γραμμές πλέγματος. Και τελείωσε η υπόθεση, εντάξει. Τώρα, το παρακάμπτουμε αυτό για την ώρα. Θα δούμε πολύ περισσότερα γραφήματα και προς το τέλος του μαθήματος. Αλλά πείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι είμαστε πάλι εδώ, εντάξει, σε ένα τέτοιο υπολογιστικό φύλλο. Και θέλουμε το γράφημα αυτής της συνάρτησης. Τι κάνουμε? Προσέξτε λίγο τα βήματα, κυρίες και κύριοι. Βήμα νούμερο 1. Χρειαζόμαστε ένα πίνακα τιμών. Για να κάνουμε γράφημα μαθηματικής συνάρτησης σε υπολογιστικό φύλλο, πρέπει να έχουμε το πίνακα τιμών αυτής της συνάρτησης. Δεν μπορούμε δηλαδή να του πούμε κατευθείαν όπως πριν, plot αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Δεν καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα. Για να κάνουμε το πίνακα τιμών, χρειαζόμαστε καταρχήν το πεδίο ορισμού, αυτό το μείον 2 έως 2 που είπαμε πριν. Εντάξει. Άρα, θα ξεκινήσουμε το χ από το μείον 2. Θα αυξήσουμε αυτό το χ μέχρι να πάμε στο συν 2 με κάποιο βήμα. Με λίγα λόγια, θα φτιάξουμε μία ακολουθία χ νη για τους αριθμούς χ. χ1, χ2, χ3, χ4 κτλ. Εντάξει. Το βήμα αύξησης που θα χρησιμοποιήσουμε, αυτό το βήμα δηλαδή της αριθμητικής προόδου, ποικίλει, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι μεγάλο για γραμμικές συναρτήσεις, εντάξει. Μπορεί να είναι όμως πολύ μικρότερο για μη γραμμικές. Εδώ θα πάρουμε ένα βήμα αύξησης που είναι σχετικά μικρό. Εντάξει, το 1 δέκατο. Θα πούμε δηλαδή ότι το χ0 δεν είναι μείον 2, το χ1 ας το πάρουμε να είναι αυτό εδώ, συν 0,1, εντάξει, μείον 1,9. Αυτό εδώ τώρα θα πρέπει να το πάμε να το τραβήξουμε κάτω μέχρι πού? Μέχρι να συναντήσουμε τι πράγμα? Μέχρι να βρούμε, όχι να συναντήσουμε, συγγνώμη, εντάξει, την τιμή 2, ωραία. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, σας το ξαναλέω ότι το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό το βήμα αύξησης εξαρτάται από τη μορφή της συνάρτησης. Αν η συνάρτηση είναι μια ευθεία γραμμή, δεν χρειάζεται καθόλου. Μια αρχική τιμή και μια τελική μας φτάνει. Δηλαδή, μια ευθεία γραμμή μπορεί να αναπαρασταθεί από δύο σημεία, έτσι δεν είναι? Αν η συνάρτηση είναι μη γραμμική, όπως είναι τούτη εδώ, όσο περισσότερα σημεία πάρετε ανάμεσα στο χ0 και στο χ, όσο μεγαλύτερη διαμέριση κάνετε με λίγα λόγια στο ευθύγραμμο τμήμα που ορίζει το χ, τόσο το καλύτερο. Από την άλλη μεριά, αφού κάνουμε τον πίνακα για το χ, χρειαζόμαστε τον πίνακα για το ψ. Ο πίνακας για το ψ υπολογίζεται με βάση τις τιμές της συνάρτησης, με βάση, συγγνώμη, τον τύπο της συνάρτησης. Αυτή η συνάρτηση, η οποία ήταν τι πράγμα? Το μείον χ στο τετράγωνο, εδώ το χ είναι σε ποιο κελί? Στο α2. Θα πρέπει να γράψουμε λοιπόν εδώ. Τι πράγμα? Μείον χ στο τετράγωνο, συν αυτό εδώ, συν 2, εντάξει. Αφού το έχουμε υπολογίσει για το 1 χ, για το πρώτο, για το χ0. Αυτό δεν πρέπει να πάει προς τα κάτω? Πώς θα πάει προς τα κάτω? Με διπλό κλικ στο πρώτο, όπως έχουμε κάνει στις ακολουθίες. Αυτή τη στιγμή έχετε, κυρίες και κύριοι, μία ακολουθία τιμών για τι πράγμα? Για το χ, μία ακολουθία τιμών για το ψ. Έχοντας κάνει τον πίνακα τιμών για τη συγκεκριμένη συνάρτηση στο συγκεκριμένο πεδίο ορισμού, κάντε το εξής. Ανοίγετε αυτό εδώ, επιλέγετε ένα από τα κελιά, καλείτε τον οδηγό γραφημάτων, επιλέγετε τύπο της διασποράς, όχι κανέναν άλλον από αυτά εδώ. Εντάξει. Και στη συνέχεια,
Αν θέλετε χωρίς γραμμές, χωρίς σημεία, αν θέλετε με σημεία. Εφόσον θέλουμε απλώς το γράφημα αυτής της συνάρτησης, θα πρέπει να γράψουμε τι. Εδώ όμως από κάτω αυτό δεν μου αρέσει. Κάτι έκανα λάθος στον τύπο. Να το ξαναδούμε λίγο. Ήτανε... Ναι, παρέλειψε την παρένθεση, το βλέπετε. Το σωστό είναι αυτό εδώ, το διορθώνουμε, εντάξει, το διορθώνουμε. Λοιπόν, είναι μείον χ κιόλας στο τετράγωνο, όχι το μείον χ στο τετράγωνο, εντάξει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είναι έτσι, είναι αρνητικές οι τιμές του. Ξανά, λοιπόν, τον οδηγό γραφημάτων. Στη διασπορά, θα αφήσουμε αυτό, αλλά σας λέω, μπορείτε να πάτε εσείς εδώ πέρα. Προσέξτε λίγο και αυτήν εδώ πέρα την ιδιότητα, την οποία προς το παρόν θα την παραλείψουμε, αυτή την εξομάλυνση. Θα γυρίσουμε λίγο αργότερα σε αυτό το πράγμα που λέγεται εξομάλυνση των γραμμών, τι είναι και πώς γίνεται. Προς το παρόν το παραλείπουμε, εντάξει. Δεν έχουμε πει κάτι σχετικό για αυτό, για τον τρόπο που υπολογίζεται. Και στη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε, αν θέλετε, υπομνήματα, τι είναι το χ, τι είναι το ψ και το καθεξής. Τώρα για λόγους ταχύτητας και απλότητας θα τα παραλείψουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Αλλά το γράφημα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό εδώ. Στο λεπτάκι, να το... Μας έχει γίνει τεράστιο, ε. Είναι αυτό εδώ, εντάξει. Το βλέπετε. Τώρα, μπορείτε, αν θέλετε, σας λέω, να προσθέσετε κάθετες γραμμές πλέγματος, να βγάλετε αυτές ή να αλλάξετε τα όρια, να το μορφοποιήσετε όπως θέλετε εσείς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για να κάνουμε γράφημα μιας μαθηματικής συνάρτησης χρησιμοποιούμε τα εξής βήματα. Πρώτον, φτιάχνουμε έτσι όπως έχουμε μάθει από τις ακολουθίες μία σειρά τιμών για το χ, εντάξει, για την ανεξάρτητη μεταβλητή δηλαδή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον τύπο της συνάρτησης, υπολογίζουμε τις αντίστοιχες τιμές για το ψ και συμπληρώνουμε τον πίνακα. Ξεκινάμε τον οδηγό γραφημάτων επιλέγοντας σαν μορφή το γράφημα της διασποράς, έτσι ώστε και αυτός εδώ ο άξονας, ο κάθετος και ο οριζόντιος θα πρέπει να αντιστοιχούν στην ευθεία των πραγματικών αριθμών, όχι κάπου αλλού, όχι σε κατηγορίες, εντάξει. Από εκεί και μετά είναι θέμα ζωγραφικής σας επιμέλειας του που θέλετε έτσι να πάτε και να καταλήξετε, εντάξει. Στην ιστοσελίδα του μαθήματος, κυρίες και κύριοι, θα δείτε βέβαια εδώ πέρα πολλές ακόμα συναρτήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως επίσης εξαιρετικά σημαντική είναι η άσκηση εδώ, που σας ζητάω, για παράδειγμα, να πάρετε τύπους τους οποίους πιθανά να βρείτε σε ένα βιβλίο οικονομικών και να τους μετατρέψετε σε υπολογισμούς σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Προσέξτε λίγο τι πρέπει να κάνετε σε αυτήν εδώ την άσκηση, εντάξει. Είναι απλή. Οτιδήποτε είναι δεξιά από το ίσον θεωρείται ανεξάρτητη μεταβλητή και θα πρέπει να της δώσετε μία τιμή σε κάποιο κελί. Εδώ για παράδειγμα που είναι μια συνάρτηση χρησιμότητας και έχει χ και ψ, αυτό το χ μπορείτε να το βάλετε για παράδειγμα στο α2, το ψ στο α3. Πρέπει να το δώσετε μια τιμή. Εντάξει. Έτσι ώστε αν το χ είναι η τιμή του κελιού τάδε και το ψ η τιμή του κελιού τάδε, να υπολογίσετε το γιου. Και το καθεξής, εντάξει. Με λίγα λόγια, εκεί που βλέπετε μία μεταβλητή δεξιά από το ίσον, χρειάζεται ένα κελί. Εκεί που βλέπετε δύο, χρειάζεται πόσα. Δύο. Τι τιμές θα βάλετε, διαλέξτε τις εσείς ή πάρτε τις από ένα οποιοδήποτε βιβλίο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό το οποίο θα ψάξουμε είναι η ακρίβεια των τύπων, εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να δουλέψετε λίγο περισσότερο από ό,τι έχουμε, πώς το λένε, κάνει μέχρι στιγμής, για να ακολουθήσετε λίγο την ύλη και τα παραδείγματα του μαθήματος. Την επόμενη εβδομάδα σας θυμίζω ότι δεν θα κάνουμε μάθημα την Πέμπτη, την Δευτέρα, λόγω της πετίου της 28ης και θα πάμε κατευθείαν την Πέμπτη, εντάξει, όπου και εκεί το μάθημά μας ήταν έτσι λίγο σκληρό και πυκνό, για να καλύψουμε λίγο το χάσιμο. Θα γυρίσουμε όμως λίγο σε αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο πριν από εσάς, με τις στατιστικές συναρτήσεις και την ανάλυση δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια. Αν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.